Ελπίζω ότι. Ό,τι έγινε, έγινε. Σ' είπα να μην έρθουμε. Καλά, θα τα πούμε μετά. Αντώνη, δώσ' το. Έλα. Δώσ' το πλάνο. Δεν το πιστεύω. Όλους τους άλλους θα δείχνω. Εγώ γράφω. Ξέρετε, παιδιά. Εμείς γνωριζόμαστε. Τους άλλους θα δείχνω και εμάς θα μας αφήνουν απ' έξω. Και ίσα-ίσα στο background το κίτρο, γιατί μου είχαμε. Μ' αρέσει, εμείς είμαστε χρωματιστοί. Αυτό, ναι, και εμείς. Περάσαμε τώρα, παιδιά, έξω από την Αλεξάνδρα, από το γήπεδο. Και ήταν ένας Παναθηναϊκός έτσι που καθόταν με καπέλο. Και μάσκα Παναθηναϊκός. Και λίγο. Κόζαρε. Έκανε σένα. Σφίχτηκες λίγο. Σφίχτηκα πολύ. Γιατί... Α, περισσότερο με τα πόδια. Ναι, ναι, γιατί ήταν εντελώς ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, σφίχτηκα πολύ. Γιατί... Όχι, ρε, εσύ. Παιδιά, σφίχτηκα. Να φάω ξύλο επειδή έχω ντυθεί ΑΕΚ. Ναι, δηλαδή άμα το φάω, το φάω αλλιώς. Παιδιά, είναι το χειρότερό μου, δηλαδή. Second Bake, νούμερο 1. Second Bake, δεύτερο επεισόδιο με εικόνα. Δεύτερο επεισόδιο. Κάμερες, ας πούμε. Ναι, ναι. Ναι. Με πολύ εκλεκτούς καλεσμένους από το Μετέχνιο, η Νινίτα. Γεια σας, παιδιά. Και ο Αντώνης. Καλησπέρα σας. Έχω την απορία ακόμα, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ το Νινίτα, αν άξιο λέω. Δηλαδή, πρέπει να σε λέω Νινίτα ή πρέπει να σε λέω Κατερίνα. Να με λες όπως θέλεις. Νινίτα λέγεμαι. Δεν έχεις. Ή Κατερίνα, γυρνάω και στα δύο. Ωραία, ωραία, Νινίτα, το κρατάω τότε. Αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που σας έχουμε μαζί. Θα είναι ένα επεισόδιο που δεν θα είναι μπασκετικό, παρότι ο Αντώνης έχει έρθει έτοιμος. Έτοιμος. Όλοι είπαμε θα ντυθούμε με τα αθλητικά μας σήμερα. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να. Επειδή ξέραμε μόνο αυτό ότι ασχολείστε με τον μπάσκετ. Εγώ ντύθηκα μπάσκετ όσο μπορούσα. Δηλαδή. Είχα και μια μπάλα να πάρω μαζί μου, αλλά λέω ότι. Σκέφτηκα να πάρω. Ήμουν έτσι τώρα εδώ με την μπάλα. Ναι, 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 τα ήταν λίγο too much αυτά, ναι. Αυτό, το πιο πολύ μπορούσα να κάνω. Ο Αντώνης κάνει και το. Το κάνει. Είναι τρομερά δύσκολο. Όχι, δεν το κάνει. Α, εντάξει. Αν δεν κάνει καλά, θα μπορούσε να πει στην κλήρωση για τα Harden. Α, το κάνω. Ναι, τότε ναι. Τώρα έχει τελειώσει. Πάντως, παιδιά, όταν κάνει έτσι αυτό με την μπάλα. Να πούμε και στον κόσμο ότι δεν σημαίνει ότι ξέρεις να παίζεις καλό μπάσκετ. Όχι, όχι, όχι. Είναι όπως κάνουν οι ντράμερ τις μπαγκέτες που τις γυρνάνε. Μπράβο, και εγώ τις γυρνάω, τίμπα να δεν παίζω. Σωστό. Ναι. Σωστό. Και ισχύει και το αντίθετο που είναι σημαντικό ότι αν δεν ξέρεις να κάνεις αυτό, μπορεί να παίζεις καλό μπάσκετ. Παιδιά, γιατί... αυτό το είπε ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Για το συγκεκριμένο. Ναι, για το. Και ακριβώς. Fake news. Όχι, όχι, αλήθεια, αλήθεια. Ήταν ένα γύρισμα που κάνανε ένας φίλος μου. Βασικά τώρα το γνώρισα το παιδί. Και του λέω, μου λέει. Περνάει από το δεν είναι φίλος μου. Τώρα το γνώρισα τον άνθρωπο. Και μου λέει ότι έκανα ένα διαφημιστικό με τον Γιάννη Αντετοκούμπο και καθόταν εκεί και έκανε έτσι την μπάλα. Και του είπε ο Αντετοκούμπο του παιδιού ότι άμα κάνεις έτσι την μπάλα δεν σημαίνει ότι ξέρεις να παίζεις και μπάσκετ. Τραστόκινγκ. Ιστορία μηδέν. Ξεκίνησα πολύ καλά. Να πούμε για να κλείσω το μπασκετικό κομμάτι από όσα μάθαμε πριν αρχίσουμε να γράφουμε ότι ο Αντώνης έβλεπε μπάσκετ μέχρι το πρώτο 3P των Chicago Bulls. Ναι. Και εκεί σταμάτησε. Και από τότε είναι και το σκουφί. Σκουφί το οποίο πουλιέται μετά το γιορτάρι. Θα το κάνει giveaway. Giveaway, μπράβο. Αν καταφέρετε και κάνετε. Και πριν είχαμε πει ότι η σκέψη είναι συνήθως όταν έχουμε καλεσμένους ότι πιάνουμε κάποιο θέμα. Σήμερα έχω σκεφτεί μαζί με τον Μάνο να μιλήσουμε πιο πολύ για την επικοινωνία στην τωρινή εποχή και κάπως σε σχέση με τα social media και διάφορα πράγματα τα οποία ζούμε τώρα. Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Έχω κάποιες θεματικές, αλλά με χαρά ό,τι θέλετε και σκεφτείτε να το συζητήσουμε παρέα. Πριν το κάνουμε όμως αυτό, να μιλήσουμε για το Μετέχνιο, να μας πείτε για τους φίλους του Second Bake που πιθανώς να μην το γνωρίζουν ποιοι είστε και τι κάνετε τα τελευταία χρόνια όσον αφορά το Μετέχνιο. Αντώνη. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά το Μετέχνιο. Δεν μας τα είχα πει αυτά. Αυτό που κάνουμε είναι μια. Είμαστε έτσι μια ομαδοποίηση ανθρώπων που έχουμε ξεκινήσει ως παλιοί φίλοι κτλ. Και κάνουμε διάφορα πράγματα στον τομέα του χιούμορ και του αστείου έτσι όπως τα αντιλαμβανόμαστε εμείς. Δηλαδή, κάνουμε κείμενα τα οποία μπορεί να είναι μικρά διηγήματα, είτε νεκρολογίες, βιογραφίες, διαφημίσεις, πράγματα. Αλληλογραφίες, τέτοια πράγματα. Και κάνουμε και βίντεο που έχουμε ξεκινήσει να τα κάνουμε από home video που απλά τα αποστάραμε, μέχρι που προσπαθούμε να τα κάνουμε να μοιάζουν και λίγο πιο πολύ σαν ταινίες
κανονικές, ας πούμε, legit, και αν αυτό που να έχουν μια δομή. Έτσι. Αυτό, ε. Ναι. Και έτσι είναι. Ναι. Αυτό. Πάντα στην κατεύθυνση του χιούμορ, έτσι. Δηλαδή, νομίζω. Δηλαδή, δεν ξέρω αν διαφωνείς, ότι αν είναι να πούμε κάτι σοβαρά, δεν θα μπορούσαμε να το πούμε. Ναι. Μπορεί να το πείτε σοβαρά, αλλά με κωμικό. Ναι, ναι, ναι. Τρόπο. Ναι. Το κάνουμε στο σύμπαν της κωμωδίας πάντα. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και πόσα άτομα είναι, ας πούμε, το main. Έξι. Έξι άτομα. Το main. Οι οποίοι είναι. Είναι εμείς, ο Πάνος, ο Ντίνος, ο Λέπουρας και η Μυρτώ. Η τελευταία ταινία που βγάλατε ήταν το Φαντάζιο. Και να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Πόνεσες. Πότε. Όταν έπεσε από τον ουρανό. Ναι, δύο βγάλαμε για την ακριβία μαζί, την ίδια στιγμή. Ναι, το Φαντάζιο, μία μικρού μήκους, μεγάλη μικρού μήκους, 45 λεπτά και ένα μισάωρο ντοκιμαντέρ σχετικά με τον COVID-19 που λέγεται στη χώρα των ανώσων. Θέλουν να γίνουμε πιο ομοί. Οι άνθρωποι στο Βορρά ήταν πάντα κάπως βρωμιάριδες. Τι κάπως, βρωμιαρέοι με τα όλα τους ήτανε. Εντάξει, ακούγεται άσχημο, αλλά δεν το λέω επικριτικά. Καθόλου. Ναι. Το οποίο στην πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη έπαιζε μαζί, Μαζί παίζανε. Παίζανε και σε όλες τις προβολές μας. Παίζανε μαζί. Ξεκινάγαμε με τη Χώρα των Ανώσων και συνεχίζαμε στο Φαντάζιο. Η Χώρα των Ανώσων έχει επίσης ανέβει τώρα στο YouTube. Ναι. Ανέβηκε λίγο πιο μετά το Φαντάζιο. Άργησε λίγο, ναι. Οπότε προτείνουμε, αν είναι να δείτε το Φαντάζιο, να ξεκινήσετε με το ντοκιμαντέρ και μετά να προχωρήσετε στο Φαντάζιο. Το προτείνεις και εσύ αυτό, έτσι. Το προτείνω γιατί νομίζω ότι έτσι θα θέλατε κι εσείς. Το έχουν πει κι άλλοι ότι είναι. Γιατί ωραία. Το εισάγει στο σύμπαν του μετεχνίου το ντοκιμαντέρ. Γιατί η ταινία όντως είναι λίγο πιο, μια πιο άλλη κατεύθυνση, ας πούμε, που έχει να κάνει, ας πούμε, με το ότι δεν είναι ένα σκέτς, αλλά είναι ένα επεισοδιάκι γραμμένο και έχει περισσότερο να κάνει με το. Με το πώς αντιλαμβανόμαστε το χρόνο και τις δράσεις στις ταινίες και στις σειρές. Ενώ ότι άλλο έχουμε κάνει ήταν ή ντοκιμαντέρ ή σκέτς. Ισχύει. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν κάποιος, νομίζω ότι βοηθάει κάποιος να ξεκινήσει βλέποντας την ταινία, αν δεν έχει την εξοικείωση με το στυλ του μετεχνίου, ώστε μετά να μπει. Αν δεν έχει την εξοικείωση, βοηθάνε τα παλιότερα. Για να μπει πρώτα. Εγώ αυτό θα έλεγα. Σωστά. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, κάποιος που δεν έχει δει το μετέχνιο, και το λέω και από μένα, δηλαδή είχα δει κάποια βίντεο που δεν ήξερα ότι είναι δικά σας. Είναι η αλήθεια. Ποια? Εντάξει, το πιο κλασικό ήταν το Hey Panos, το πρώτο που είχα δει, ας πούμε. Και εκ των υστέρων, δηλαδή, έμαθα ότι είναι δικό σας και νομίζω ότι σε εισάγει σε αυτό το σύμπαν, ξέρεις αυτό το στυλ, ξέρεις. Το. Καταρχήν το μετέχνιο ισχύει ότι είναι από την μετατέχνη, ας πούμε, ότι βγαίνει από εκεί το όνομα. Το μετέχνιο κάποιος που τον ήξερε, ένας φίλος μας, το είχε πει για λάθος, θέλοντας να πει βρίσκομαι σε ένα μετέχνιο. Αλήθεια λες. Και είπε βρίσκομαι σε ένα μετέχνιο. Ναι, αλλά πόσο κολλάει full. Και επειδή κολλάει full. Σαν όνομα. Ναι, ναι, ναι. Με αυτό που κάνετε. Ότι και καλά μετατέχνη. Ναι. Γιατί όταν ξεκινήσαμε, θέλαμε να παίξουμε το και καλά. Ότι είμαστε και καλά καλλιτέχνες και καλά κάνουμε ταινίες. Με στην πορεία αυτό απολέσαμε, γιατί είπαμε ότι αφού τα κάνουμε όλα αυτά. Ναι, δεν είμαστε και καλά. Τα κάνουμε. Οπότε γι' αυτό και όλα στην αρχή το είχαμε πει κοοπερατίβα μετέχνιο, για να είναι ακόμα πιο γέλιο και κοροϊδία ο τίτλος. Ότι είμαστε και κοοπερατίβα, ότι δεν είναι ό,τι είναι. Και μετά, αλλά μετά άρχισαν να μας λένε κοοπερατίβα σοβαρά ο κόσμος. Φάση ότι είναι μια κοοπερατίβα τα παιδιά. Και είπαμε ότι. Μην πάμε εκεί. Δεν πέρασε αυτό, ναι, ναι, ναι. Οπότε είπαμε εντάξει, παιδιά, ήταν αποτυχημένο αυτό, δεν το πιάσει κανείς. Προχωράμε, καταλήγουμε στο μετέχνιο. Μπορούμε να πούμε ότι ετοιμάζεται Φαντάζιο 2. Ναι, μόλις το γράψαμε. Τέλεια.
Οπότε θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή τη φανταστική ιστορία. Ναι, που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς και το αγκάλιασε ο κόσμος. Ελπίζουμε το Σεπτέμβριο να έχουμε μπορέσει και να έχουμε ολοκληρώσει την ταινία, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ξανά τις προβολές μας. Είναι ένας στόχος. Είναι ένας στόχος. Κάθε φορά που έχω βάλει τέτοιο στόχο έχει πάει δύο χρόνια μετά. Πόσο χαμάει ότι τώρα γράφτηκε. Ξέρεις ότι έχουμε πει ότι θέλουμε να βγει Σεπτέμβριο. Οπότε εμείς θα είμαστε οι πρώτοι να σας στείλουμε το βίντεο Σεπτέμβριο, τι γίνεται. Μα συνήθως βγάζουμε ένα όταν βλέπουμε ότι μάλλον πάει καλά η φάση και όταν έχουμε ήδη κάποια πλάνα γιατί έχουν αρχίσει τα γυρίσματα, βγάζουμε ένα teaser που λέμε φέτος, δεν λέμε καν το καλοκαίρι. Αυτή τη δεκαετία. Δεν λέμε, ξέρω εγώ, την άνοιξη το φθινόπωρο, λέμε φέτος. Και τελικά δεν είναι ούτε το φέτος, πάντα την επόμενη χρονιά. Και... όχι, αυτό θα το βγάλουμε Σεπτέμβριο. Να το πούμε. Το πάμε. Θες να κοιτάξεις κάποια από τις κάμερες και να... Να κοιτάξω μάλλον αυτή. Ωραία, τι βλέπω. Όχι, κοίτα αυτή. Χειρότερο. Πότε θα βγει η ταινία, φαντάζεσαι δύο. Η ταινία, το ξέρω. Θα το έχουμε Σεπτέμβριο, παιδιά. Θα βάλουμε τα δυνατά μας να το έχουμε για να κάνουμε ωραίες προβολές το Σεπτέμβριο. Τέλεια, άρα τώρα είναι on the record και επίσημα. Πόπο μαλακία. Επίσης, κάνετε πάρα πολύ ωραία τρέιλερ στις ταινίες σας. Ναι. Τα οποία, η πλάκα είναι ότι δεν έχουν να κάνουν με την ταινία, αλλά συνήθως έχουν να κάνουν με το που θα γίνει προβολή κινηματογραφικά. Ακριβώς, ναι. Και εκεί φαίνεται πολύ, επίσης νομίζω ότι αγαπάτε αρκετά τον κινηματογράφο. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι παροδία της Nouvelle Vague, π.χ. Mardi, 28 novembre, 10h15. Cinéma Microcosmos. Première projection. Panagiotis Litras. Le retour. Φαίνεται ότι. Και φαίνεται και στο σινεμά που κάνετε. Ναι. Υπάρχουν πλάνα. Π.χ. έβλεπα χθες την επιστροφή. Και υπήρχε ένα πλάνο στο βουνό. Και τι πλανάρα μέσα σε όλο αυτό, ναι. Τρομερό. Είναι ο κινηματογράφος κάτι που αγαπάτε πολύ και βλέπετε αρκετά? Σίγουρα αγαπάμε πολύ τον κινηματογράφο, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Αγαπάει πολύ αυτό που λέμε τον κινηματογράφο, ο τέχνης, ποιότητας, πως θες πες το. Ο Ντίνος ο Ανδρίκουλας, που είναι, μέχρι τώρα ήταν και σε όλευσμα, σε όλα ό,τι έχουμε κάνει διεύθυνση φωτογραφίας και ο οποίος... Αυτού ήταν οι ιδέες και αυτά τα δύο τρέιλερ. Το ένα το ταρκοσκικό και το άλλο το Nouvelle Vague. Εντάξει, φοβερά και τα δύο. Φανταστικά. Ναι. Μπείτε να τα δείτε και αυτά στο κανάλι του Μετεχνίου, στο YouTube. Και το Σεπτέμβριο και σε αίθουσες. Μην περιμένετε δηλαδή μόνο όταν θα έρθει η στιγμή του YouTube να τα δείτε και νωρίτερα. Πάμε να μπούμε στη συζήτηση. Ωραία. Για το σημερινό μας. Να σε ευχαριστήσω γιατί έμαθα ότι είχες κάνει καλό προμοτάρισμα του Φαντάζι. Έτσι, εννοείται. Χαρά μου. Χαρά μου. Αυτό μπράβο. Ήταν το τελευταίο που θέλω να πω πριν μπούμε στη συζήτηση. Ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσω εγώ γιατί μα έβαλε στον κόσμο του Μετεχνείου η αγαπημένη μας ο Γιάννης Ρούσος και ο Άγγελος Πηλιόπουλος. Μία μέρα που περιμέναμε στα ξημερώματα να έρθεις με το πλοίο για να γυρίσουμε 15 Αύγουστο ένα επεισόδιο. Βλέπαμε στο μπαλκόνι του σπιτιού μου NBA ένα φοβερό παιχνίδι όπου έβαλε ο Λούκα τον buzzer beater με τους Clippers. Σωστά. Και εκεί έμαθα ότι παιδιά είχε βγει μια ταινία το Φαντάζιο, φοβερή. Ποιος το έχει βγάλει, το Μετέχνιο, ποιοι είναι αυτοί, εγώ δεν ήξερα. Και με έβαλε στον κόσμο για να το δω αυτό και από εκεί ξεκίνησε. Επίσης στο Φαντάζιο έπαιζε και ο Βίρονας Σταδρόπουλος με τον οποίο έχουμε κάνει μαζί podcast και έχουμε γνωριστεί, ο οποίος επίσης έξτρα κίνητρο ας πούμε, για να μπω σε αυτό. Οπότε τους ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Γιατί γνωρίσαμε εσάς μέσα από αυτό. Γενικά η συνεργασία με αυτά τα παιδιά, τους τρεις σε αυτή την ταινία, το Βίρονα Θεοδωρόπουλο, το Μιχάλη Μαθιουδάκη και το Μάκη Παπασμακόπουλο, ήταν έτσι μια ένωση κόσμων και άνοιγμα πορτών γενικότερα, βέβαια, αυτό και γνωριμιών. Ήταν καλή φάση. Και πολύ καλή όλοι τους. Ναι. Που παίζουν και περισσότεροι κομικοί, στους οποίους δεν θα κατονομάσουμε αυτή τη στιγμή. Καμίως. Καμίως, μπράβο. Και πάμε να πούμε λοιπόν στη συζήτησή μας. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο προσπαθούσα να σκεφτώ θέμα για αυτή την εκπομπή ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί είναι μια πολύ περίεργη συνθήκη. Το οποίο μας άγχωνε και τους δύο αρκετά, ότι τι να προσεγγίσουμε, κάτι το οποίο πιθανώς να ενδιαφέρει και εσάς, κάτι στο οποίο να βρούμε ένα κοινό κομμάτι να συζητήσουμε. Και εμένα αυτό που συνέχεια επανέρχεται στο μυαλό μου το τελευταίο διάστημα είναι η επικοινωνία και το κομμάτι των social media στην εποχή μας. Ένα πράγμα το οποίο
συμβαίνει το τελευταίο διάστημα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από τα κοινωνικά δίκτυα και γενικά, ειδικά και λόγω της καραντίνας, είναι ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μας. Οπότε νομίζω αξίζει να το δούμε λίγο σαν κουβέντα. Όταν λες επικοινωνία, εννοείς επικοινωνία, ας πούμε, διαπροσωπική ή επικοινωνία κάποιων γεγονότων? Είναι όλα, δηλαδή είναι η επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο. Πώς προσλαμβάνουμε, δηλαδή είναι... εννοώ εμείς πληροφορίες. Κατάλαβες, όχι πώς μιλάμε μεταξύ μας εμείς οι δύο. Και τα δύο. Okay. Δηλαδή η επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Το λέω για να καταλαβαίνω. Ούτε μεταξύ σας δεν έχετε συμφωνήσει. Όχι, ναι, ναι, αυτό είναι κλασικό μεταξύ. Πολλές φορές λέμε ποιο είναι ακριβώς το θέμα της εκπομπής. Και πολλές φορές φτάνει να γίνει εκπομπή και να μην το έχουμε καταλάβει ακόμα μεταξύ μας 100%. Θα δεις με τη ροή και θα πιάσει ακριβώς το θέμα, αγαπητέ συμπορουσιαστή μου μάλλον. Οπότε εισαγωγικά να ρωτήσω, ποια είναι η δική σας σχέση με τα social media? Ο Αντώνης όλη την ώρα είναι στα social media. Μ' αρέσει γιατί το αυτό είναι super πάλι. Πες εσύ για σένα, εσένα ρωτήσαν πρώτα. Δεν ρωτήσαν εμένα, Αντώνη, σε ρωτήσαν. Λοιπόν, εγώ λοιπόν που είμαι όλη την ώρα. Έχω αυτή την κλασική σχέση μοναξιάς και social media. Έτσι, όταν λέω social media δεν είμαι με το Instagram. Είμαι πιο παραδοσιακά τα πιο παλιά, έτσι, αυτά τα Facebook και τα έτσι. Αλλά... Και ναι, δεν έχω απολέσει ακόμα τη φάση ότι όταν κάτι σκέφτεσαι και θεωρείς ότι πρέπει να το ακούσουν κι άλλοι, θα το γράψεις. Δεν έχει. Απλά προσπαθώ να μην, είναι, να μην ξεστηλίζω μέσα σε αυτό. Δεν έχεις μπει δηλαδή ακόμα στο TikTok? Όχι. Έχετε μπει εσείς? Ούτε έχω κάνει με ροζ πλαίσιο κάτι. Ναι. Τι είναι ροζ πλαίσιο? Σημαντικό, ναι, το πόσο έχεις εξοκύλει. Ναι, επειδή είμαι και λίγο μεγάλος, ρε παιδί μου, θέλω να μην, να μην γίνω, ρε παιδί μου, αυτός που ξέρεις, καλημέρες. Δεν είναι. Δηλαδή, άμα έχω κάτι έξυπνο να πω, ας πούμε, και θεωρώ ότι μπορεί και να είναι και λίγο αστείο, το λέω. Αυτό. Εγώ δεν λέω τίποτα. Γενικά δεν το χρησιμοποιώ πολύ το Facebook. Γιατί το Skype και όλα αυτά τα... Είναι και αυτό κομμάτι. Όχι, ναι. Δεν το πολύ χρησιμοποιώ ώστε να εκφράζομαι. Χρησιμοποιώ περισσότερο για να βάλω μουσική και για να βλέπω τι γίνεται. Δηλαδή να ακούσω τα νέα. Γιατί πλέον υπάρχει ένα feed το οποίο δεν έχουμε από άλλες ειδησιογραφικές πηγές τόσο άμεση ενημέρωση. Οπότε ιδιαίτερα τα τελευταία γεγονότα το δείξανε την... αναγκαιότητα του να υπάρχει ένα τέτοιο μέσο ελεύθερης διακίνησης όσο αυτό γίνεται. Οπότε το χρησιμοποιώ πολύ για την ενημέρωσή μου με τα δικά μου φίλτρα. Προφανώς δεν το συστήνω σε όλους για ενημέρωση. Σε όλους το συστήνω, απλά ξέρεις, κάπως φιλτράρουμε το τι βλέπουμε. Ο φίλος μας ο Πάνος με μπαίνει Guardian. Να τους. Ναι, δηλαδή κάνει το σωστό, ρε παιδί μου, σε αυτή τη ζωή. Εμείς ό,τι δούμε στο feed. Ό,τι εμφανιστεί. Ναι, δεν έχει. Δηλαδή όπως έχουν πάει αυτοί που βλέπεις, ξέρω εγώ, όπου το πάνε. Ναι, είναι αυτό είναι μεγάλο θέμα. Ένα μεγάλο θέμα. Ναι, κουβέντα. Ξέρεις, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις με το πώς το χειρίζεται. Εγώ είμαι περισσότερο στο κόνσεπτ της Νινίτας, ας πούμε. Δεν, πολύ σπάνια. Εντάξει, πέραν του Second Bake, λέω, έτσι, ως Μάνος, ας πούμε, πολύ σπάνια θα γράψω κάτι στη σελίδα μου στο Facebook για να σχολιάσω κάτι, να, ξέρεις, κάτι που μου ήρθε στο μυαλό. Δεν θα βάλω καν μουσική, δηλαδή, άμα δεις το τελευταίο μου post είναι συνήθως shares από το Second Bake, κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά έχεις το άλλο βήμα. Έχεις ένα βήμα. Έχω το βήμα του Second Bake και είμαι περισσότερο στο Twitter, λίγο πιο active, αλλά και εκεί... Του διαβάσματος. Ναι, είμαι περισσότερο αυτός που θα, ξέρεις, το χρησιμοποιώ τα social media για να προσλάβω πληροφορίες, ας πούμε. Ή για να βρω αυτό που έλεγε ο Αντώνης, ξέρεις, ότι είτε είναι το μπασκετικό κομμάτι, είτε είναι, ξέρεις, το σειρές, είτε είναι κάτι άλλο, ότι ξέρω εγώ, αυτό το site, ας πούμε, ή αυτός ο τύπος εκεί, συμφωνούμε στο γούστο μας, ας πούμε, στις σειρές ή στο πώς βλέπουμε τον μπάσκετ ή ξέρω εγώ κάτι άλλο. Οπότε αρχίζω κύκλο. Να μπαίνω και σε αυτό το site να το βλέπω ή ξέρεις, σε κάποιο τρόπο για να προσεγγίζω έτσι τις πληροφορίες μου, ας πούμε, τις προλαμβάνω. Αυτό. Πες το μου, Αντώνη. Όχι, εσύ θα πεις. Ήσουν έτοιμος. Ήμουν έτοιμος, αλλά. Πες το. Ωραία. Όχι, εγώ ήθελα να συνεχίσω αυτό που λέει η Κατερίνα, ότι αυτή η εποχή, ειδικά τώρα έτσι που βρισκόμαστε και τα λέμε, ανέδειξε ακριβώς αυτό, πόσο χρήσιμο είναι. Και ήρθε και μάλιστα αυτό ήρθε καπάκι μετά από μια μεγάλη έτσι καχυποψία απέναντι στο Facebook. Κάπως λίγο μας είχε κουράσει και λίγο και η φάση με το Messenger τελευταία που ακούστηκε πολύ ότι... Τα δεδομένα... Ναι, και όλο αυτό. Ναι. Και από εκεί που όλοι... Καλά, να
να κάνω μια παρένθεση να πω ότι, είναι, ότι θεωρώ απαράδεκτο όλους αυτούς που χρησιμοποιούν το Facebook και λένε ο Ζούκι και το φατσοβιβλίο. Ναι. Ήδη ξέρεις, έχουν κάτι. Ας το μην το λες. Το ξέρουμε όλοι. Πάμε παρακάτω. Δεν σε κάνει καλύτερο άνθρωπο από εμάς που δεν το λέμε. Τι λένε? Ότι τι μου εμφάνισε ο Ζούκι, ξέρω. Ότι έχουμε ενοχές όλοι. Δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Δεν έχω ενοχές. Τα χρησιμοποιώ όλα γιατί με βολεύουν. Με βολεύει και το δουλεύω. Αυτά πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, εγώ όταν άκουσα ότι το Messenger δίνει όλα σου τα δεδομένα και έτσι είπα. Okay. Ναι, μα είναι ηλίκαρα, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Τι θα κάνω. Αλλά τέλος πάντων, όντως μετά από αυτό το. Σε αυτή τη δεδομένη συνθήκη που. Τώρα θα γίνω political. Go. Που όλη η ενημέρωση είναι λίστα πέτσα. Υπήρχε μόνο το Facebook για να δεις ότι εκεί έγινε αυτό, ένας ξυλοδαρμός. Το έτσι, ότι αυτό που λένε έτσι έγινε το the other way around, ας πούμε. Ναι. Και όντως είδαμε τώρα πόσο. Πόσο όντως, ρε παιδί μου, λαμβάνεται υπόψη, έστω, έστω για, δηλαδή έκανε ο Μητσοτάκης αυτό το διάγγελμα μετά το ξυλοδαρμό στην Νέα Σμύρνη, πήρε ένα χαμό dislikes. Ναι. Και έκανε τις επόμενες μέρες μια ανακοίνωση ότι θα το δούμε το θέμα της βίας και θα κάνουμε την αστυνομία πιο έτσι και να δούμε σε ένα διάλογο. Δεν τρελάω αυτό το οποίο, πώς. Ακόμα και αν είναι ψέμα. Ναι, αλλά αυτό ήταν, έχει κινηθεί από ήταν η επανάσταση της θυμωμένης φατσούλας. Ναι. Μπράβο, αυτό που λες. Δηλαδή το reaction που είναι όντως reaction men, ας πούμε, σε κάτι. Αλλά και το reaction στο social media, το κουμπί. Ξέρεις, βλέπεις ότι. Σημαίνει κάτι πλέον, έτσι. Και ναι. Το οποίο, παιδιά, είναι και. Ειδικά όταν είναι μαζικό. Είναι και εμφανές σε όλους. Δηλαδή, μια δημοσκόπηση μπορεί να είναι μια δημοσκόπηση. Ένα τέτοιο. Τέλος πάντων, μια τέτοια ανάρτηση που βλέπεις πραγματικά το τι γίνεται. Είναι μια δημοσκόπηση, έτσι. Βλέπεις πραγματικά είναι το πλήθος. Ναι. Όταν λέμε 70 με 30% το dislike σε σχέση με το σε ποιους άρεσε. Έχει να δείξει κάτι. Να σας το πω λίγο επειδή τα έχω. Βεβαίως. Να το, δεν το έχω χάσει. Ωραία. Είμαι σε αυτή τη σελίδα. Σε αυτό το post που σας έλεγα πριν. Επειδή όταν έμαθα ότι αυτό είναι το θέμα, αμέσως σε αυτό που θυμήθηκα. Είδες, το παρατηρούσα. Το θέμα. Παρατηρούσα προχτές. Λοιπόν. Το συγκεκριμένο. Μεταξύ μας γίνεται. Ναι. Στο συγκεκριμένο post του Μητσοτάκη που λέγαμε. Έτσι, αυτό που με το διάγγελμα. Που ήθελε να βγει και λίγο τρομακτικό και αξίριστο. Ναι. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε. Βγήκε βράδυ. Βγήκε βράδυ, βλέπαμε Masterchef. Ναι. Και όπως είναι το Masterchef, βγαίνει ξαφνικά ο Μητσοτάκης. Μου έκανε εντύπωση, δεν κάνανε αυτό το διάλειμμα που είναι για να πας έκτακτο. Απλά έσκασε. Το είδα σε live. Απλά έσκασε. Βλέπω, βλέπεις, αρχίζει τα σημερινά θλιβερά έτσι κατευθείαν. Και μόλις τελειώνει, ξανά Masterchef. Εν τω μεταξύ, όχι σήμερα. Δεν το έζησα αυτό τη τηλεόραση. Είναι λίγο κωμικό. Είναι και λίγο τρομακτικό, είναι και λίγο Βόρεια Κορέα. Ότι ξαφνικά εκεί που κοιτάς τηλεόραση αλλάζει, μπαίνει ο ηγέτης, σου λέει και είναι ο ηγέτης. Και κάθε φορά αναρωτιέμαι. Σε όλα τα κανάλια ταυτόχρονα. Τρελό. Αναρωτιέμαι πόσες φορές το κάνανε on, μέχρι να το πει με τη μία. Δεν ήτανε. Α, ήταν γραμμένο το μήνυμα. Πάντα γραμμένα είναι αυτά, αλλά πάντα με αυτούς τους. Λοιπόν, να σας πω τώρα εδώ τα στοιχεία. Λοιπόν, λέει. Βγαίνει ωραίο ότι υπάρχουν κατηγοριοποιήσεις, δεν είναι μόνο το. Ναι, όχι, υπάρχουν και οι κατηγορίες. Δηλαδή, υπάρχει η πρώτη κατηγορία, η καθαρή, που λέει 59.000 θυμωμένες φατσούλες και 11.000 likes. Ωραία. Πόσο είναι το σύνολο των reactions? Το σύνολο είναι όλα μαζί 80.000. Okay. Είναι 59.000 οι φατσούλες και 11 τα likes. Καρδούλες. Υποκατηγορία. Υποκατηγορία πάλι με το ίδιο. Αποδοκιμασία, επιδοκιμασία. 5.800 γέλια. Και 1.900 καρδούλες. Δεύτερη υποκατηγορία, την ίδια αναλογία. Τρελό. Τρίτη υποκατηγορία. Μα πόσες έχει? 742 δακρυάκι. Ωραίο. Και 108 το. Μοιάζομαι. Όχι, wow, που είναι συνήθως καλό. Wow, ναι, είναι συνήθως καλό. Ναι. Και είναι άλλος κόσμος αυτοί. Δεν πάνε στις καρδούλες και στα like, ναι. Είναι άλλο. Και μετά, είναι και μερικοί που το πατάνε κατά λάθος. Και περισσεύει μια κατηγορία μόνο του. Το νοιάζομαι. 79. Care. 79. Νοιάζομαι. Που αυτοί δεν ξέρεις τι εννοούν. Ρε παιδί μου, ότι περνάς τώρα και εσύ δύσκολα να σε πάρω μια αγκαλιά. Δεν ξέρω πώς το σκέφτομαι. Και δεν ξέρεις τι εννοούν. Εννοούνε, μωρέ γλυκούλη, θετικά ή αρνητικά. Συνήθως το νοιάζομαι είναι ότι καρδουλίτσα.
Έχει μια είναι και... Μπορεί να είναι και ηρωνικό. Στον πρωθυπουργό όμως παίζει να είναι και... Ηρωνικό. Ότι αχουτόμο ρε. Ηρωνικό, ηρωνικό. Όπως τα λένε, μάνα. Πάντως... Αχουτό βγήκε να κάνει διάγγελμα. Το νοιάζομαι. Νοιάζομαι τέτοια ώρα. Ένα από τα θέματα λοιπόν, αφού το, και το πήγαμε εκεί και είναι καλή η πάσα, δηλαδή ένα από τα πράγματα που έγινε τις τελευταίες μέρες είναι ότι αν τα social media είναι εργαλείο και πόλωσης και προπαγάνδας. Εργαλείο. Και ισχύει ότι αυτή την περίοδο υπάρχει ένα δεδομένο ότι αν μιλάμε για όχι social media, τα media κατά ένα τεράστιο ποσοστό είναι η μία πλευρά. Οπότε τα social media είναι η μόνη πλευρά στην οποία μπορείς να ακούσεις κάτι άλλο, να διαβάσεις κάτι διαφορετικό. Από την άλλη, και αυτό δεν ξέρω πόσο ισχύει, ένα πράγμα το οποίο είχα γράψει εγώ με τρομερή επιτυχία όσον αφορά, όχι τις, τα μπινελίκια τα οποία άκουσα μετά, είχε να κάνει με τις φούσκες. Ότι στα social media κάτι το οποίο συμβαίνει είναι ότι συνήθως έχουμε τον κύκλο των ανθρώπων μας που ταιριάζουμε με αυτά και τον κύκλο των μας media... Μας ταιριάζει ο αλγόριθμος, τέλος πάντων. Ναι, και ο κύκλος των media τον οποίον εμείς έχουμε επιλέξει και ακόμα και αυτά που μας προτείνουν μετά θα είναι παρεμφερή γιατί έτσι λειτουργεί. Οπότε κατά πόσο είμαστε μέσα σε μια φούσκα που διαβάζουμε τη δικιά μας την πλευρά, όποια και αν είναι αυτή, και ζούμε μέσα σε αυτή. Οπότε ας πούμε μια κλασική σκέψη είχε να κάνει με το πόσο, ας πούμε, τα social media, το πόσο θα χρησιμοποιήσε ο Τραμπ στην Αμερική ώστε να διαδώσει το δικό του αφήγημα με οτιδήποτε έλεγε. Ήταν ένα πολύ δυνατό εργαλείο στα χέρια του και το κατά πόσο είναι εύκολο να σπάσουμε αυτή τη φούσκα και να μπορέσουμε να ακούμε όλες τις πλευρές χωρίς να σημαίνει ότι όλες τις πλευρές είναι αληθινές, αλλά ότι τις ξέρω όλες τις πλευρές και τις ακούω και διαλέγω για τον εαυτό μου ότι αυτός πιστεύω ότι μου λέει αλήθεια, αυτός πιστεύω ότι μου λέει ψέματα και να αρχίζεις μετά να το αναλύεις. Ναι, λογικά είναι ομαδοποιήσεις που χαϊδεύουν τα αυτιά τους μεταξύ τους. Είναι γεγονός αυτό και εγώ δεν βλέπω πολλές άλλες απόψεις, ας πούμε. Εγώ κρατάω επίτηδες και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι κρατάμε επίτηδες κάποιους ανθρώπους μέσα στους φίλους μας ώστε να βλέπουμε την αντίθετη από τη δική μας άποψη που είναι στάνταρ. Πολύ σημαντικό όμως. Που είναι στάνταρ πόσο εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη θα έχεις. Πες ότι εγώ είμαι πάρα πολύ με τους Beatles, ο άλλος θα είναι πάρα πολύ με τους Scorpions. Rolling Stones. Και... είναι στη φάση τον κρατάς ρε παιδί μου τον τύπο για να βλέπεις τι βλακεία θα πει και για να έχεις αυτή τη μερίδα ότι έτσι τα λένε, αυτά σκέφτονται, αυτά σχολιάζουν. Ναι, αλλά πώς θα βλέπεις από αυτόν και δεν θα τον χάσεις σιγά σιγά αν εσύ πατάς like αλλού και κάνεις άλλα post, ας πούμε. Επειδή τα βλέπεις, ναι. Νομίζω ότι σου ξαναεμφανίζεται. Μπορεί. Ναι. Δηλαδή, εγώ και τούτο κρατάω μερικούς τέτοιους. Εγώ, ας πούμε, το κλασικό κομμάτι αυτό που το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Guilty pleasure. Ναι, εντάξει, είναι guilty pleasure αυτό λίγο. Έχω πάρα πολλούς από το στρατό μας που είναι άνθρωποι που ξέρεις. Εκ των πραγμάτων έρχονται από άλλα backgrounds, από άλλες πόλεις, από όλα διαφορετικά, ας πούμε. Μ' αρέσει, πώς το λένε, να υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί είναι αυτό που λες και εσύ ακριβώς. Βλέπεις ότι υπάρχουν κάποια πράγματα στην κοινωνία που άμα εγώ είμαι σε κάποια στεγανά μέσα και δεν τα βλέπω και λέω. Ή χτυπάω τον εαυτό μου στην πλάτη και λέω μπράβο, ρε Μάνο, ξέρω εγώ, ωραία τα λες εσύ, ωραία τα λέει και ο Ντόμ, ωραία τα λέει και η Νινίτα, ξέρω εγώ. Αλλά ο Αντώνης, ας πούμε, εντάξει, άστο να τα λέει εκεί πέρα, δεν με νοιάζει, σαν να μην υπάρχει. Είναι. Νιώθω ότι χάνω κάτι από την κοινωνία. Πρέπει με κάποιον τρόπο να αφήνεις μερικά πράγματα από τις άλλες πλευρές, τουλάχιστον για να βλέπεις πώς τα αντιλαμβάνονται. Ναι. Όχι ότι δεν ξέρεις τι λένε, αλλά να βλέπεις κάθε φορά πώς αντιλαμβάνονται. Αλλά... πώς αντιλήφθηκαν τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη οι μεν, πώς τα αντιλήφθηκαν οι δε. Okay, και... εγώ έχω γύρω στους 2.000 ανθρώπους. Καμία σχέση, 500 ανθρώπους έχω φίλους. Αλλά οι οποίοι το αντιλήφθηκαν με έναν και μοναδικό τρόπο, του στυλ AKB. Αλλά υπάρχουν και 2-3 που θα πούνε για τον καημένο τον Ζητά, τι ήταν αυτός ο Δίας. Εντάξει. Πρέπει να το δεις, ρε παιδί μου, πρέπει να δεις πώς θα εκφραστούν γι' αυτόν. Είναι διαφορετικό, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν, ας πούμε, ξέρεις. Μόνο οι μεν, δηλαδή υπάρχουν πολλά φάσματα μέσα στην κοινωνία. Ναι. Και βλέπεις ότι σε κάποιες φάσεις, ας πούμε, κάποιοι πάνε στο ένα φάσμα ή κάποιοι στο άλλο, ή ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι αυτοί που λες εσύ που είναι τελείως σταθεροί, υπάρχουν άλλοι που ξέρεις, αλλάζουν, ας πούμε, το πώς προσεγγίζουν, πώς σχολιάζουν τα πράγματα κάθε φορά. Το οποίο είναι για μένα και φιλοσοφικά να το δεις, είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτό που λες ότι ο ένας, ας πούμε, μπορεί να πει. Τη μία μεριά το ένα γεγονός το προσεγγίζει ως α και
ο άλλος το προσεγγίζει ως α-πλας ή ως α-μείον, ξέρω εγώ. Ναι, ότι δεν είναι 100-0, ας πούμε. Ναι, και ότι μπορεί να υπάρχουν οι 100-0, αλλά ας πούμε αυτός που είναι στο 50-50, εκεί πήγε στο 70-30, κατάλαβες. Είναι σαν, δεν ξέρω, προσωπικά το βλέπω σαν κοινωνικό πείραμα λίγο, ότι με ενδιαφέρει να δω τι θα πει εδώ, ρε φίλε, αυτός, ξέρω εγώ τώρα. Δηλαδή, τι θα μου βρει να μου πει τώρα εδώ, ξέρω. Δηλαδή, και έτσι μόνο να το. Πρέπει να πάντα το να ξέρεις τι λέει και η άλλη πλευρά από αυτή που σκέφτεσαι εσύ, γενικότερα. Ναι. Όχι μόνο στα πολιτικά. Πρέπει είναι αυτό παντού, το, ναι. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει έμπαθη, ξέρω εγώ. Δηλαδή, να πάντα ναι. Να έρχεσαι στη θέση του άλλου. Μπράβο. Και σε ένα απλό τσακωμένο φίλο σου, πάντα πρώτα να σκέφτεσαι αυτό τώρα γιατί. Πώς έχει φτάσει εκεί. Εγώ το λέω ότι είναι άδικο εναντίον μου, αλλά να δούμε λίγο πώς έφτασε, ρε παιδί μου. Ναι. Ούτως ή άλλως. Αλλά στο Facebook συγκεκριμένα. Αυτά τα άτομα που θες να βλέπεις την άποψή τους για αυτόν τον λόγο είναι και τα ίδια που θα αποκλείσεις από το δικό σου post, να μην το δούνε. Για να. Α, όχι, δεν το κάνω. Κάνεις τέτοια. Για να μην αρχίσει. Μην μπουν και σου κάνουν κανένα σχόλιο τώρα και. Και αρχίσει και στο πάνε αλλού, ρε παιδί. Δηλαδή, ξέρω, φτιάχνεις ένα κάτι ωραίο, ρε παιδί μου. Μην μπουν και σου πούνε κάτι ομοφοβικό, παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Αστείο. Και εσύ είσαι σε φάση ότι όχι, εσύ δεν έπρεπε να είσαι εδώ τώρα. Και ξέρεις, πάμε. Ναι, ναι, βγάλω. Δεν σε κάνω unfriend για άλλους λόγους, αλλά δεν έπρεπε να είσαι εδώ τώρα. Ναι, εγώ ξέρω για ποιον μιλάς. Αρέσει πολύ το inside στοιχείο. Πέρα όμως από τους φίλους, δηλαδή ότι λέμε ότι κρατάω τον φίλο που θα πει την τάδε άποψη που έχει οτιδήποτε. Εγώ, στο παράδειγμα που είχα κάνει, που εκ των υστέρων θεωρώ ότι είχα λάθος. Τους ποιους πήρα για παράδειγμα. Εμένα, ας πούμε, ήταν η άποψη ότι εσύ που διαβάζεις το Press Project, που είναι, ας πούμε, ένα site το οποίο εγώ βλέπω, μπες και στην Καθημερινή. Ωραία. Η επιλογή της Καθημερινής μετά και των υστέρων, εμένα μου φάνηκε ότι, με πράγματα που έχω διαβάσει, ότι ήταν λανθασμένη γιατί δεν μπαίνει στα κριτήρια ότι αν ακούσω την άλλη πλευρά, υπάρχει και καλύτερη επιλογή από αυτή. Αλλά ήθελα κάπως να διαχωρίσω ότι δεν μιλάω ότι μπες και να δεις και το μακελιό, ας πούμε, αλλά μπες να δεις και κάτι ναι. το οποίο θα σου πει την άλλη άποψη. Μακελιό. Εγώ είμαι και το. Δηλαδή είναι προφανές ότι. Μακελιό. Εξάλλου, μπαίνοντας στην Καθημερινή, μπορείς πάντα να αφήνεις σχόλια. Να μπεις να κάνεις το σχόλιο. Ναι, που είναι πάντα πολύ ωραίο. Μερικοί φίλοι μας το κάνουν επίσης, συχνά αυτό. Πολύ καλό. Τι εννοείς, φίλοι μας, φίλος μας, το άρθρο. Φίλος μας, ο οποίος είναι ξεκάθαρα εναντίον, ας πούμε, της πλευράς της Καθημερινής, ναι. Μπαίνει στα, συστηματικά Καθημερινή που και σχολιάζει δεικτικά, σατυρικά, κατευθείαν χώσιμο, ανάλογα. Ναι. Και αυτός είναι ένας τρόπος να βλέπω εγώ τι λέει η Καθημερινή. Και θα τους κάνει το comment. Ναι, ναι, ναι. Okay, κατάλαβα, σωστό, ναι. Σωστό. Αλλά αυτό που θέλω να πάντα πω... Αυτή, να πάντα πω. Η τέτοια, ας πούμε... Πώς είναι, αυτό που αναρωτιέμαι είναι. Τώρα... Τι όρεξη έχεις. Ναι, τι όρεξη. Όχι, έχεις όρεξη. Άμα θες να γράψεις, έχεις όρεξη. Είναι μια αρρώστια του καιρού μας. Και εγώ είμαι. Και εγώ κατά καιρούς πέφτω και με κοροϊδεύουν διάφοροι που κάνω παρέα. Ότι σου βγαίνει να το πεις. Ότι μπαίνω να γλεντήσω κανέναν, ας πούμε, τον τρόπο που έστω. Εγώ δεν το κάνω, αλλά το κάνω πολύ σπάνια και άμα είναι κάτι. Εξόφθαλμα πολύ βλακεία και πρέπει απλά να το κοροϊδέψω. Δηλαδή, ναι, μόνο εκεί. Εγώ να τα αφήσω. Εκεί, δεν ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν μπορώ. Ή μου έρθει τα... καμία πολύ ωραία ατάκα, πολύ αστεία ναι. Και πω ότι. Όχι, κάτσε τώρα. Εδώ, αυτό πρέπει να γραφτεί. Γιατί θέλω να πάρω likes και καρδούλες από τους φίλους μου. Δηλαδή, το κάνω για αυτόν τον λόγο, όχι για να το διαβάσουν οι άλλοι. Το σχόλιο. Και τι θα πω εγώ στο παιδί μου που θα δει δύο άντρες να φιλιούνται. Πάντα μπαίνω. Πάντα θέλει να κάνει τρίγκερ. Και έχει πάντα την απάντηση. Αυτό που είχε πει παλιότερα ο Louis C.K. Ξέρω εγώ, δικό σου παιδί είναι στα. Επειδή δεν ξέρεις εσύ τι θα πει στο παιδί σου. Θα πρέπει να φύγει άλλη να μην φύγει. Σωστό. Πέρα από αυτό, είναι ότι ας πούμε ξέρουμε ότι μία πλευρά δεν είναι. Υπάρχει μία προπαγάνδα, θα σου πει κάποια πράγματα με τον συγκεκριμένο τρόπο κτλ. Στο οποίο συμφωνώ και εγώ. Εγώ, ας πούμε, σίγουρα θεωρώ τον εαυτό μου ότι είναι από την πλευρά. Είναι αριστερός, ας πούμε, νιώθω. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς να υπάρχουν διάφορα φάσματα. Μη δεξιός, ας το πούμε έτσι. Σίγουρα. Αντιδεξιός, ας το πάμε εκεί. Αριστερά το πω, αριστερός με ό,τι αξίζει. Τέλος πάντων, θεωρώ εγώ ότι έχει αυτό. Είσαι κουκουέ. Όχι. Εντάξει. Και δεν θα δηλώσω κανένα κόμμα. Δεν είμαι κιόλας κάποιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, δεν το έχω κομματικά. Αλλά θεωρώ, ας πούμε, και ακόμα και από site τα οποία είναι αυτά τα οποία θεωρώ ότι θα λάβω κάποια ενημέρωση που δεν θα λάβω από τα media. Και πάλι. Θα φιλτράρει. Όχι, θα σου το πούνε ακόμα και αυτοί 100-0. Ναι, δηλαδή, ναι. Δεν θα σου πούνε. Μπορεί να σου έχει κάνει, ας πούμε, η κυβέρνηση 1000 κακά, να είναι και ιδεολογικά full αντίθετη. Τα δύο καλά δεν θα στα πει. Το οποίο αναγκαστικά σε βάζει στο ότι η Καθημερινή θα σου κάνει προπαγάνδα κτλ. Τα δύο καλά θα στα πει τα δικά τους, γιατί είναι η δουλειά τους να στα πει. Mm-hmm.
θέλω να τα διαβάσω και αυτά. Θέλω να το ξέρω. Δεν θέλω να έχω την άποψη ότι τίποτα καλό δεν γίνεται. Το πρόβλημά μου είναι ότι νομίζω ότι στην Ελλάδα. Γενικότερα, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι παγκόσμιο. Έτσι. Δηλαδή, τα media και ξέρεις, τα φιλικές σχέσεις που έχουν με κάποια συμφέροντα κλπ. Είναι προφανές είναι παγκόσμιο. Έτσι. Γιατί δεν είναι τα media ανεξάρτητοι οργανισμοί που ελέγχονται από έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει μόνο αυτό και βγάζει λεφτά από αυτό. Ναι, ναι. Είναι συνήθως μέρη κάποιων group επιχειρήσεων. Οπότε αυτό υπάρχει. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Απλά αυτό που έχει γίνει νομίζω στην Ελλάδα σταδιακά και το βλέπουμε τώρα πολύ έντονα είναι ότι αφενός δεν υπάρχουν δύο στρατόπεδα, ας πούμε έτσι. Δηλαδή στην Αγγλία, στην Αμερική, ξέρεις, έχεις κάποια media τα οποία ναι μεν είναι, ξέρω, προς μπορεί τα να, λίγο πιο, να έχουν ξέρεις, κάποιες... Δηλαδή το Fox στην Αμερική ξέρεις ότι είναι, ξέρω εγώ, Τίγκα, ας πούμε, Republican. Η Washington Post όμως θα σου πει και τα δύο. Και κάποια είναι πιο στη μέση, ξέρεις, αλλά σε ενημερώνουν. Εδώ έχουμε χάσει λίγο το στοιχείο, νομίζω, της ενημέρωσης, ξέρεις, ως είδησης, όχι ως άλλο. Ο σχολιασμός έρχεται μετά. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το οικονομικό κομμάτι, γιατί πλέον, ξέρεις, η είδηση ως είδηση δεν πουλάει τόσο πολύ. Δηλαδή, σε ενδιαφέρει να το χρωματίσεις γιατί πουλάει η αντίδραση αυτό που λες. Δηλαδή, θα μπει στην καρμινημενία από κάτω για να κράξεις, ας πούμε. Να την έχεις ως επιχείρημα την είδηση. Σε ενδιαφέρει. Μπράβο, ναι, δηλαδή, ναι, μπράβο, μπράβο. Ξέρεις, πρέπει να το χρωματίσεις κάπως. Και οπότε αυτό σου λέει ότι εγώ πώς θα βγάλω λεφτά. Θα κάνω, ξέρω εγώ, πρέπει να πω. Θα το πάω 100-0 για να γίνει από κάτω χαμό στα σχόλια. Αυτό που λέμε εμείς ότι όταν βάλουμε ότι θα κάνεις ένα post, ο Kobe Bryant, ξέρεις, δεν ήταν. Δεν είναι στο top 3, top 3 των basketballistών ever. Που ξέρεις θα γίνει από κάτω. Που ξέρεις, από κάτω θα γίνει πουτάνας. Θα μπουν και θα σφάζονται. Ξέρω ότι άμα θέλω να πάρω like, σχόλια και τέτοια, θα το κάνω αυτό και θα γίνει από κάτω χαμό. Ποιοι είναι στο top 3? Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Μπορώ να σου πω σίγουρα τους δύο. Ωραία. Τον ένα τον ξέρω. Τον ένα τον ξέρω. Ο Τζόρνταν. Δεν ξέρεις και τον άλλον. Ναι, ο Λεμπρόν. Σούπερ, καλά είμαστε. Ας αφήσουμε εκεί. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό είναι δύσκολο. Εδώ τώρα είναι να αρχίσουμε. Δεν ξέρω. Να πούμε και τέτοια παιδιά. Όχι, να πούμε. Ποιος είναι ο τρίτος. Σίγουρα δεν είναι ο Κόμπι για μένα. Δεν έχει τρίτο. Δεν έχει τρίτο. Δεν είμαι σίγουρο. Πρέπει να το βάλω κάτω. Εντάξει, θα παίζανε. Να πούμε ο Μάτζικ, ο Τζαμπάρ. Θα λέγατε Μάτζικ, ρε. Θηρία. Δεν θα λέγατε Μάτζικ. Γιατί ρε, Αντωνιπίδη, αρρώστησε. Εγώ ήμουν πάντα φαν του Μάτζικ, ρε παιδί μου. Αλλά. Δεν τον είχαν πολύ κόσμο. Έχει αυτό το μηδέν άμυνα και. Ήταν πεσμένα τα αντισώματα, γι' αυτό. Και έχει και. Και έχει και αυτό το. Το αιώνιο, ρε παιδί μου, ότι μιλάμε για τόσο ψηλό point guard. Δηλαδή, κάπως έκλεβε εκκλησία, ρε παιδί μου. Ναι, ωραίο όμως. Ωραίο, ναι, αλλά. Άκουσα πρόσφατα την τάκα ότι. Φυσικά έκανε τόσο καλές πάσεις αφού πάντα έβλεπε πάνω από αυτό που του έκανε άμυνα. Σωστό. Δεν ήταν ποτέ έτσι κάποιος, ήταν πάντα εδώ. Τον έβλεπες από πάνω, ναι, ναι. Φοβερός, ο Magic. Αλλά φοβερός ως προς το. Και είχε και πιο ωραίο όνομα από όλους. Δεν είναι το κανονικό. Ναι, αλλά σαν καλλιτεχνικό γιατί όλοι το μπάσκετ που έπαιξε. Καλλιτεχνικά. Να βλέπεις, δεν υπάρχει καλύτερο για μένα από το fast break του Magic. Ναι, και fun fact ότι ο Magic ήταν αγαπημένος παίκτης του Jordan και στην αρχή, όταν ήταν στο σχολείο Jordan, ας πούμε, τον φωνάζανε Magic. Τι λες, ρε. Ο Magic Jordan. Ναι, ο Jordan. Και μετά όταν πήγε πλέον, ξέρεις, στο κολέγιο και έφτασε, ας πούμε, στην Nike να πάρει το συμβόλαιο και όλα αυτά, βγήκε το Air Jordan, ας πούμε. Μα πάντα το έλεγε ότι από μικρός έλεγε ότι θέλει τον όνειρό μου να γίνω ο Magic, να νικήσω το Magic και νίκησε το Magic. Δηλαδή η μεγάλη επιτυχία η πρώτη ήταν αυτή, ότι νίκησε το Magic. Και τον λέγανε Mike, τον φωνάζαν τότε, όχι... Mike Jordan. Ναι, όχι Mike. Και το πρώτο του παρατσούκλι, Captain Marvel. Έλα! Τι! Δεν το ξέρετε αυτό. Όχι. Όχι. Captain Marvel. Κάπου το είχα δει, ναι. Έσχος, πριν τον μπουν Air Jordan, στην πρώτη σεζόν. Και έχει κάποιο reference με τα comics. Κάτι θα έχει. Αυτό πρέπει να το ψάξουμε. Να το Αντώνης, έρχεται και μας... Παίρνει τέτοιο στον Αντώνης. Δεν ασχολούμαι με μπάσκετ, αλλά ασχολούμαι με το μπάσκετ μέχρι αυτό που λέγουμε τα 90s και την εποχή και τη δυναστεία Bulls. Ό,τι αφορά εκεί και όλους τους παίχτες που ήταν τότε και στις άλλες ομάδες, τα ξέρω καλά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή... Και τα ψάχνω πάντα. Δηλαδή, αυτό που είπα τώρα το είδα πριν από κάτι 5-6-7 χρόνια. Θυμάμαι, είχε βγει
με τον Αχμάντ Ρασάντ. Το Jordan Art 50. Okay. Έτσι, τραπέζι κάθονταν καλή ώρα. Ο ένας έπαιρνε τον άλλον. Ναι. Εκεί το έλεγε αυτό το Captain Marvel. Αχμάντ Ρασάντ, fun fact, είναι ένας κλασικός ο οποίος κυρίως ο Μάνος νιώθει ένα μίσος προς αυτόν. Μίσος, δεν ποιος, είναι μίσος, μια ζήλια. Ναι, είναι μια ζήλια αυτό. Ότι ρε φίλε, έγινες κολλητός του Τζόρνταν. Έγινες κολλητός του Τζόρνταν και μετά έκανες απλά ride αυτό το πράγμα για όλη τη ζωή και ζούσε ζωή χάρη σ' άμεν. Να γινώσουν εσύ, θα σου πούνε. Ναι, καλά, προφανώ. Εντάξει, δεν λέω τον άνθρωπο, δεν έχω κάτι. Τι λέγαμε λοιπόν τώρα, πώς πήγαμε σε αυτό. Λέγαμε για το ότι ο Τζόρνταν ήταν ανταγωνιστικός. Και τζοχαδόρος. Α, εγώ έλεγα ότι ναι. Χάρηκα που άκουσα το Magic στην τριάδα, ας πούμε, σαν πιθανό έτσι. Ποιον έχεις τρίτο, έχεις. Δεν έχω δεύτερο το LeBron πρώτα απ' όλα. Οκ, εντάξει. Hot take. Ναι, εντάξει. Εγώ έχω τον Ντομινίκ. Έλα μωρία ρωστά, Ντομινίκ ωραίος. Πλάκα κάνω, όχι. Δεν έχω τρίτο, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα ρε παιδί μου είναι στο επόμενο. Σίγουρα, ναι. Βάζω, δηλαδή, άμα βάλεις το Magic μέσα, βάζεις και τον Bird, ρε παιδί μου. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήταν λίγο καλύτερο ο Bird. Εγώ βάζω. Είδα πρόσφατα και το. Θα σας ενδιαφέρει, σας το αυτού του Johnny Arnett που κάνει τα κάθε εβδομάδα ένα βίντεο. Είχε πρόσφατα το Bird Magic. Το κατέληξε ελαφρώς Bird. Πώς τον λέγαν τον ψηλό που έπαιζε στο Eurobasket. Όχι, απ' την άλλη. Ποιο Eurobasket. Το 82. Το Τσατσέγκο. Με αυτό να είμαι. Από την πρώτη στιγμή ξέρω ότι θέλει να πει Τσατσέγκο, αλλά δεν ξέρω. Το Τσατσέγκο ήθελα. Από το 87. Τσατσέγκο είχε σκάσει μία στο Γιαννάκι. Τσατσέγκο, ωραίο τύπο, ρε παιδί μου. Έτσι με το μουστάκι δεν ήταν. Ωραίο. Τκάτσεγκο. Τκάτσεγκο, ναι. Αυτά ήταν παιδιά Συρίγο. Τα έλεγε λάθο, τα μαθαίναν όλοι λάθο. Χριστόφα Ζέχρο. Ναι. Που ήταν Γουαρτζίκα, ξέρω. Μαρτσουλένη. Θέλω να δω πώς θα το γυρίσω πάλι στο τέλειο. Και επίσης έχω να πω για τον Φίλιππο Συρίγκο που πολλοί που τον είχαν ζήσει λένε ότι ο Φίλιππος Συρίγκος ήταν καλός. Ο Φίλιππος Συρίγκος να έχει πεθάνει. Και εγώ εδώ με τον Φίλιππο Συρίγκο. Μεγαλύτερος, άμα δεις τις περιγραφές του, βλέπεις ότι δεν περιγράφει τίποτα. Λέει μόνο τα ονόματα. Όταν κάτι έχει την μπάλα, ξέρω εγώ, κατέβαζε ο Γκάλης τότε. Και είναι η μπάλα. Και οι υπόλοιποι κάνουν κινήσεις. Και ο Γκάλης μπορεί να κάνει να μετράει τον αντίπαλο για το πότε θα αρχίσει τη σταυρωτή και έτσι ξέρω εγώ. Και ήταν ο Συρίγκος και λέει Γκάλης. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Αργά, αργά. Και μετά λέει το επόμενο όνομα. Όποιος έπαιρνε την μπάλα. Και σε κάθε διαιτητική απόφαση φουλ υπέρ του ότι μας αδικούν. Ναι. Το βλέπεις με τα μάτια σου. Ξεκίνησε. Έλεγε δεν υπήρχε φάουλ, το βλέπεις υπήρχε φάουλ. Έλεγε αυτά. Ναι, έπαιζε με το συνέστημα. Και αυτά τα «ο» είναι κλοπή που έχουν μείνει και τα έτσι. Ήταν όντως, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος ήταν οπαδός μόνο. Και αυτό λοιπόν ήθελα να το συνδέσω. Ότι είναι κάτι το οποίο γενικότερα το έχουμε νομίζω στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ξεκινάει τον αθλητισμό μας, αν καταλύει στον αθλητισμό μας ή αν ξέρεις πώς. Αλλά θεωρώ ότι μας επηρεάζει γενικότερα εδώ. Είναι ότι όλα κάπως γίνονται οπαδικά. Πώς να το πω, γίνονται, δηλαδή ναι. Δεν μπορείς να δεις δηλαδή, σύνθεση είμαστε, το μπάσκετ ας πούμε για, δηλαδή είσαι Ολυμπιακός ή είσαι Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει το ότι... Υπάρχει και άλλη ομάδα. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, θέλω να πω, κατάλαβα. Όχι, μην με δείχνεις έτσι, με το συμπάθειο. Για όλους τους Πανιόνιους, δεν ξέρω αν ήταν τυχαία η επιλογή σήμερα. Εντάξει. Ντυθήκαμε στα κίτρινα, αλλά έτυχε, δεν είναι. Η Δάφνη έχει. Η Δάφνη έχει κίτρινα. Ο Δαφνιόνιος που λέγαμε. Θέλω να πω ότι αυτό το η οπαδική κουλτούρα, ας πούμε, δηλαδή το ότι άμα γράψεις κάτι για τον Παναθηναϊκό, άμα είσαι Ολυμπιακός, ας πούμε, και πεις κάτι καλό για τον Παναθηναϊκό, είσαι τύπο αμέσως ψιλοπροδότης, ξέρω εγώ, ή το αντίστροφο, ξέρεις. Σε αποστάκιας. Ναι. Νομίζω ότι περνάει μετά, δεν ξέρω αν, πραγματικά δεν το ξέρω αν είναι, αν εισάγεται από τον αθλητισμό, ας πούμε, ή από κάτι άλλο στην Ελλάδα, αλλά... Νομίζω το έχουμε έτσι κι αλλιώς. Ήταν κάτι το παντού έτσι δεν είναι, ρε παιδιά. Συγγνώμη, δεν είναι παντού έτσι. Όχι, δεν είναι παντού έτσι. Δεν ξέρω. Τρέχει στην Ιταλία στο ποδόσφαιρο πώς είναι. Χειρότερα. Ιταλία. Ναι. Ιταλία είναι αρκετά κοντά μας. Ναι. Στην Αμερική ναι. Νομίζω δεν το νιώθω ότι είναι έτσι. Δηλαδή στην Αμερική το απλό παράδειγμα είναι. Ότι... πάνε για το σοου. Συγγνώμη, πάνε καταρχήν. Πάω εγώ ντυμένο στα ρούχα τη ομάδα μου και πάω στο γήπεδο των αντιπάλων. Ναι, δεν ναι. Εννοείται νομίζω. Όχι, όχι. Μα, και όχι μόνο, γενικότερα. Μα δεν πας στη γειτονιά των αντιπάλων σου δεν εδώ πέρα. Γειτονιά, ναι, ναι. Όχι αυτό που έλεγα τώρα για την πορεία που ήρθαν τα παιδιά δηλαδή και ήμουν στη φάση ότι. Είναι τρελό που εδώ ας πούμε γυναίκες αθλητών επαγγελματιών έτσι, δηλαδή του Ολυμπιακού ξέρω εγώ, δεν μπορούν να πάνε στα Βόρεια Προάστια ή του Παναθηναϊκού αντίστοιχα δεν μπορούν να πάνε στα. Είναι παρανοϊκή σαν. Ξέρεις.
σαν έννοια ότι ρε φίλε, η γυναίκα ενός αθλητή δεν μπορεί να πάει για ψώνια, ξέρω εγώ, ή να πιει ένα καφέ ή να φάει κάτι ή να κάνει μια βόλτα. Τέλος πάντων, ότι γουστάρει το. Ναι, είναι... γιατί έχουμε κορονοϊό. Δεν μπορούν να πάνε οι γυναίκες τους έτσι. Τέλος πάντων. Και αυτό όμως έχει να κάνει με το ότι οι ανάγκες μου, ότι να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου, οπότε... Εντελώς. Προβατοποίηση, ομαδοποίηση. Ναι, εντάξει. Ναι. Και επίσης παίζει και το άλλο με τα... Και παίζει και με τις εθνικές προσπάθειες. Είτε λέγεται... Σωστό γι' αυτό. Πολύ σωστό. Μετά πάλι εκεί, ότι πάλι εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Αυτό είναι κάτι που με τρελαίνει παραδοσιακά στις ειδήσεις, που λένε, ξέρω εγώ, Έλληνας γιατρός ήταν στην ομάδα που βρήκε το φάρμακο για το τάδε. Ναι, ναι. Τι ναι. Εντάξει, αλλά έπαιξε και, το σκηνικό με αυτήν με την NASA πρόπερση. Το ψέμα. Που ξεμπρουσιάστηκε, που είχε πει ότι είχε φτιάξει μια βαλβίδα καρδιάς και δεν είχε φτιάξει τίποτα. Δεν το έχετε δει αυτό. Παιδιά, είναι το καλύτερο βίντεο Τατιάνας, νομίζω. Όχι. Είναι επίπεδου Ρίκι Τζερβές το χιούμορ. Γιατί την έχουν φέρει να μιλήσει η Ελληνίδα που. Από την NASA που έκανε αυτή την αυτό και έλεγε αυτή ότι έτσι λέει και το κάνατε έτσι και το κάνατε, το βάλατε σε άνθρωπο, το βάλανε σε άνθρωπο. Τι έχει συμβεί, το μάθαμε μετά που αποκαθυλώθηκε αυτή. Ο άνθρωπος πέθανε, δεν πήγε καλά αυτό. Άξελ όμως προσπάθησε να βάλει κάτι, απλά δεν δούλεψε. Όχι αυτή, ένας άλλος. Αυτή κάπως συνεργαζόταν μαζί του σαν τύπου... πώς λέγεται, κλητήρας, κάτι ναι, συνεργαζόμενοι. Αυτή το δεχόταν στη φάση πρόσεξε, πώς ήταν το εισιτήριο. Πρόσεξε, το αυτή ξέρει, η υπόλοιπη δεν το ξέρει. Αυτή ξέρει ότι πέθανε. Αυτό το που λέει έχει πεθάνει αυτός. Φοβερό. Αυτό, ναι, αυτό, οπότε στενή. Λίγο το μάσαγε. Οπότε της λέει η Τατιάνα, και ο άνθρωπος αυτός σήμερα ζει μια κανονική ζωή, και κάνει αυτή, κανονική ζωή. Δεν πρέπει να το δω. Το οποίο ναι, πρέπει να το δείτε, γιατί ξέρεις ότι αυτή εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να πει ότι όχι δεν... Ναι. Ή δεν έχω ιδέα ή πέθανε. Ναι. Κάνει έτσι λίγο στην αρχή και μετά λέει κάνει και ζωή. Τζερβές εντελώς. Είναι τζερβές. Φοβερός τζερβές επίσης. Ναι, είναι ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί. Α, ναι, ναι, και να το πούμε αυτό. Αυτό ότι ναι. Αν εμένα τουλάχιστον σε όλοι προσωπικό επίπεδο, ναι, και πίστευα και όλα τα παιδιά, αυτό που μας συνέβη, το ότι γνωρίσαμε αυτόν τον άνθρωπο. Όχι. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς διάσημους. Κατάλαβα. Ήταν το ένα για όλα. Όχι, γιατί έτσι πως το έπαιρνε, νόμιζα ότι θα έλεγες ότι. Γνωρίσαμε το έργο του, ρε παιδί. Από το Office. Από το Office, από τότε, ναι. Τι λες. Ναι, δηλαδή αν κάτι εμένα τουλάχιστον με έχει επηρεάσει. Δηλαδή και το όποιο χιούμορ βγάζουμε μέσα σαν μετέχνιο και το γεγονός ότι μπορεί να κάνουμε βίντεο, όλα αυτά από το Office και μετά από την γνωριμία με το, και το μυαλό του Ζερβέ. Και όσο χιούμορ κόβουμε επίσης είναι από αυτά. Δηλαδή υπάρχει πολύ πράγμα που πολλές φορές λες ότι οπ, ως εδώ. Δεν είναι. Ναι, δεν πάει άλλο. Δεν έχετε βάλει έχετε βάλει. Υπάρχουν συνεντεύξεις, δεν υπάρχει το σχολιάζω αυτό που μόλις έγινε. Ναι, τύπου. Αλλά το Hey Panos, αν το σκεφτείς, είναι αυτό, ναι. Είναι σαν τις... Ναι, αλλά είναι σερή, δεν σε γυρνάει στη δράση και σχολιάζει. Νομίζω ότι ξεκίνησε, όχι ότι δεν έλεγε ο Πάνος τέτοια, έλεγε από μόνος του, ρε παιδί μου, αλλά έλεγε. Το γεγονός ότι έχεις μια κάμερα να λέει, ξέρω εγώ, το ότι... Ότι ναι, έρχονται και με χαιρετάνε και αυτό... Ναι, αυτό είναι, είναι full office. Φοβερό το Office. Και το αμερικάνικο μου άρεσε, θα πω. Καλά, εντάξει, το λιώσαμε και αυτό. Τρεις φορές το έχω δει και αυτό. Με στην Κάρλε Φουλτίμιο. Και εγώ κάπου στην 7η. Αλλά και το Έξτρας, παιδιά, που δεν το έχει δει τόσος κόσμος. Του Τζερβές. Το Έξτρας. Το δεύτερο σειριάλ του. Δεν το έχω δει. Άμα δεν έχετε δει αυτό, δείτε το. Σημειώνω. Γράψτε το. Τρελό. Το Έξτρας είναι και κάπως η πορεία του. Α, ίσως κάπως έχει γράψει λίγο. Άλλοι χαρακτήρες, δεν είναι. Άλλοι χαρακτήρες, όχι. Είναι το. Μπορεί κάπως να μπλέξει προς το τέλος το γιατί έγραψε το Office. Okay. Κάπως. Ναι, κάπως το. Ναι. Αλλά είναι τέλειο. Και είχε και άλλες σειρές. Δηλαδή, εγώ το Afterlife έχει, το είδα τώρα. Και το Afterlife, εντάξει, και το Derek. Το Derek, ναι. Το Derek, εντάξει, άμα. Και τα stand-up είναι πολύ καλά. Ναι. Καλύτερος. Το Humanity είναι ασύλλητο. Και επιστρέφω. Πάμε πάλι. Που έβαλα εγώ όλους τους ενδιασμούς έτσι να βγάλουμε το τέτοιο, να πούμε αθλητικά. Σας παρακαλώ. Ποιος είναι ο καλύτερος. Πάμε πάλι στην επικοινωνία. Πάμε επικοινωνία. Στα social. Τέλος πάντων, έτσι όπως το είπαμε πριν, δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια ανάγκη αυτό που λέμε. Δηλαδή ότι όταν όλα τα μέσα είναι από τη μία πλευρά, μπορεί να το λέω εγώ, ας πούμε, ότι ναι, μεν, ακόμα και η δικιά μου στο μυαλό μου πλευρά
δεν θα πει τα καλά της άλλης, αλλά πόσο μάλλον αν κάποιος είναι εγκλωβισμένος στο 100-0, ό,τι κανάλια και να δω, θα μου πούνε κάτι συγκεκριμένο το οποίο mm-hmm. είναι με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ότι πρέπει να καταφέρεις να βγεις από αυτό, σαν αυτή τη φούσκα, και να φτάσεις να μάθεις έστω τι λέει η άλλη πλευρά. Το οποίο στα social media θέλει ατομική προσπάθεια. Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν θα σου έρθει μόνο του. Θέλει λίγο υπομονή πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, άμα δεις μια είδηση που σε βολεύει στην πολιτική σου τοποθέτηση, ας πούμε, μην τρέξεις να το κάνεις share. Να διάβασε και λίγο. Κάτσε ναι, λίγο να δεις. Ψάξε το λίγο. Ισχύει. Δες και αν το αναφέρουν και κάποια άλλη. Ξέρω πολύ εγώ, σημαντικό. Ναι, δηλαδή πολύ συχνά ρε παιδί μου παίζει αυτό το ότι. Ή επίσης αν φαίνεται ότι είναι λίγο τραβηγμένο για να εξυπηρετεί. Πάλι δεν χρειάζεται. Πάτα το like σου, ξέρω. Δηλαδή είναι ναι, ναι. Αυτό. Ούτε reaction καρδούλα. Ναι, ναι, ναι. Εμένα ξέρεις τι με τρελαίνει σε αυτή τη διπλή προσέγγιση, ας πούμε, είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη. Είναι ότι συνήθως χρησιμοποιεί κάθε πλευρά μία ρητορική, ας πούμε, στον τρόπο που λέει τα πράγματα, η οποία είναι πολύ. Δηλαδή, μου φαίνεται πάρα πολύ ξύλινη. Εκατέρωθεν. Δηλαδή, θέλω, ρε φίλε, πάρα πολλές φορές να πω, μίλα κανονικά, ρε παιδί μου, γράψε κανονικά σαν άνθρωπο. Μην, ξέρεις, μην, δηλαδή. Με στάνταρ ορολογία. Ναι, δεν μπορώ αυτό το ότι ξέρεις, σαν να μιλάω, ας πούμε, να βγάζω λόγο. Πώς να σου το πω. Δεν. Μίλα, ξέρεις, γράψε κανονικά. Ξέρεις, πες την. Μπορεί την να μιλάνε σου. Έτσι αυτοί. Ναι, δεν ναι, ξέρω. Μπορεί να μιλάνε και έτσι. Αυτό με τρελαίνει. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που θα μιλάνε έτσι. Πώς θα μιλάνε σίγουρα. Εμείς και θα μιλάνε ακριβώς έτσι. Τα αρχαία Άδωνη με ευγενία. Έτσι το σίγουρα, σίγουρα δεν υπάρχουν. Ένα παιδί. Εσύ τους κατηγορείς για ξύλινη γλώσσα. Μπράβο. Όχι, δεν μπορώ το. Εγώ δεν μπορώ γενικά, ξέρεις, κάποιος. Δηλαδή είναι αυτό που και εμείς, ας πούμε, προσπαθούμε εδώ μεταξύ μας στο podcast να έχουμε. Είναι ότι ξέρεις, μιλάμε όπως θα μιλούσαμε και πριν, ας πούμε, καθόμασταν στο μπαλκόνι. Έτσι, δηλαδή δεν θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Εντάξει, δεν θα πω. Δεν θα αρχίσω να λέω Παναγίες, ας πούμε, ξέρεις. Αλλά δεν είναι. Ότι και όταν. Όχι ότι στον μπαλκόνι λένε. Όχι, όχι δηλαδή, αυτό, μπράβο. Ναι. Δηλαδή, όχι ότι άμα τώρα που γνωριστήκαμε ναι, σήμερα θα έλεγε Παναγίε. Όχι, αυτό, μπράβο. Ναι, αυτό, και γιατί ναι. Δεν μαλώσαμε ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Okay, αυτό, ναι. Παρόν. Ναι. Αυτό, προς το παρόν. Ναι, και ο Αντώνης γενικά δεν μαλώνει με κανέναν. Ναι. Ούτε σαν να λες, είδατε εσύ. Εγώ δεν μάλλον. Με είδατε πόσο ευγενική ήμουν στους καφέδες. Σε τρέλανε αυτό. Γιατί να μην είσαι να δεις κάναμε. Ένα που είναι σαν συνθήκη ιδιαίτερη, ας πούμε, στη δική μας περίπτωση, είναι ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει μπασκετική, ας πούμε, σελίδα, ότι έτσι ξεκινήσαμε και είχαμε, ας πούμε, την πρόθεση ότι δεν θα μιλάμε μόνο για μπάσκετ, θα μιλάμε και για πράγματα τα οποία εμείς θέλουμε, είτε είναι αυτά και άσχετα καλλιτεχνικά, σειρές, κομμωδία, οτιδήποτε, αλλά και αν έχουμε κάτι κοινωνικό να πούμε, θα το πούμε. Ναι. Το οποίο, επειδή εμείς είμαστε μπασκετική σελίδα, αυτός που έχει έρθει, έχει την ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλες σημεία, ας πούμε, των κοινωνικών δικτύων, ότι είναι απ' όλα. Ναι. Δηλαδή, σε εμάς είναι απ' όλα. Όλο το φάσμα είναι. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Ναι. Στους μπασκετικούς ή στους αθλητικογραφοτέτοιους, ας πούμε, δεν παίζει πολύ ποταμίσιος. Δεν ξέρω. Γιατί είσαι. Έχω λίγο αυτή την εντύπωση ότι αν υπάρχει χαρακτήρα της αποστάκιας, είναι πιο πιθανό να είναι στους αθλητικογράφους. Αυτό που λες, θα σου πω, έχει πολύ λογική στο ότι στην Ελλάδα, ας πούμε, το πώς έχουμε φτάσει να προσεγγίζουμε τον αθλητισμό είναι ότι, ρε παιδί μου, άμα είμαι ρεπόρτερ μιας ομάδας, πρέπει να έχω μια γραμμή. Ναι, ναι. Αυτή τη γραμμή έχω, αυτή τη γραμμή ακολουθώ. Δεν φταίνει η παίκτη της ομάδας μας, δεν φταίει ο πρόεδρος, φταίνει οι διαιτητές ή ξέρω εγώ, ξέρεις, φταίει ο πρόεδρος, δεν φταίνει οι παίκτες, δεν φταίει ο προπονητής. Κατάλαβες, κάπως πρέπει να προστατεύω την ομάδα μου. Ναι. Αν είσαι ανεξάρτητος. Δεν πρέπει να δίνεις, ξέρεις, ούτε στον ένα ούτε στον άλλο. Κανένα βάντο. Ναι, οπότε ναι, ναι. Αναγκαστικά και νομίζω ότι το κάνουν οι άνθρωποι γιατί εντάξει, είναι η δουλειά τους και σου λέει τώρα θα έχω εγώ τον κάθε μαλάκα ας πούμε μετά να μου ζαλίζει. Ναι. Ας πω, ξέρω εγώ, να το πω λίγο πιο, να μην πάρω ξεκάθαρα ας πούμε μια θέση, αλλά αυτό όντως βγάζει και στους αθλητές μας και στους αθλητικογράφους νομίζω να είναι λίγο πιο βαρετή προσέγγιση ως προς το ότι δεν σου λέει αυτό που πραγματικά πιστεύει. Ας πούμε. Ενώ στην Αμερική ξέρεις είναι πολύ πιο άνετο. Να κρατήσει ίσες αποστάσεις. Ναι, δηλαδή ο τύπος που είναι Boston Celtics, ας πούμε, θα βγει και θα πει ότι τι μαλακίες κάναμε χθες, ξέρω εγώ, και τι είναι αυτοί οι παίκτες που έχουν βάλει μέσα. Και δεν πειράζει. Και δεν πειράζει, δεν έγινε τίποτα. Δεν πάει να πει ότι είναι. Ή θα πει ότι κοίτα, ξέρω εγώ, οι Lakers τι μας κάνανε, ξέρω εγώ, ήρθαν μέσα στο γήπεδο μας και μα διαλύσαν, ας πούμε, και είναι πολύ καλύτεροι. Τι να κάνουν τώρα, παιδιά. Δεν θα βγει μετά ένα στρατό και να πει ότι λες φίλε, κατέρευσε το σύστημα όλο, ξέρω εγώ. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι
Έχει χτιστεί, δηλαδή. Στο πόσο εσείς το κάνετε αυτό, σαν. Ναι, εμείς είμαστε κατά κόρο. Full. Εγώ, δηλαδή, είναι γνωστές και οι απόψεις μας και οι αθλητικές και οι μη αθλητικές, χωρίς να πρέπει να τις κρύψουμε, αλλά ότι μπορεί να είμαι αριστερός και Boston Celtics, ας πούμε. Είσαι έτσι. Βεβαίως, αυτό τον φοβερό συνδυασμό. Αν και στην Βοστόνη πολύ ρατσισμός λένε, αλλά τέλος πάντων. Μεγάλος μύθος, ο ρατσισμός. Πιστεύω. Ο ρατσισμός μπορεί να παίζει, δεν ξέρω. Γιατί έχουν λίγο έτσι ένα στυλ παλιάς Αγγλίας έτσι, στη Βοστόνη, μπορεί. Αλλά μεγάλος μύθος ότι ήταν ομάδα λευκών στα 80's, την είχαν κατηγορήσει ως ομάδα λευκών. Επειδή είχε τον Larry Bird και τον. Και τον McHale. Μετά είχε και τον Danny Ainge, αν τον ξέρει σαν φάτσα, ο οποίος επίσης. Τώρα General Manager. General Manager, τον έχουμε γίνει ο διευθυντής. Ναι, μπράβο. Και. Αλλά ήταν αυτή, δεν ήταν κι άλλοι. Ότι ήταν η καλή, ας πούμε. Ναι, Boston Celtics ήταν η πρώτη ομάδα που είχε μαύρο παίκτη. Ναι, μπράβο, δηλαδή άμα το δεις μετά έτσι. Ναι. Αλλά ας πούμε είχαν τον Bill Russell και στη Βοστόνη τον βρίζαν τον Bill Russell. Σίγουρα θα τον βρίζαν. Επειδή υπήρχαν πολλοί ρατσιστές. Ήταν η εποχή που τους βρίζαν ούτως ή άλλως. Ναι, ναι, ότι δεν νοείται. Ήταν η εποχή που είχε κάνει ο Oscar Robertson το μεγάλο αγώνα. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς και τι, αλλά είχε κάνει ένα μεγάλο αγώνα. Γιατί ο Όσκαρ Ρόμπερτσον ήταν. Τώρα και πάμε πάλι σε μπασκετικό τέτοιο. Ήταν η πρώτη, το πρώτο. Το πρώτο high school στην Ινδιάνα που κέρδισε πανεμερικάνικο πρωτάθλημα μπάσκετ με την ομάδα του high school. Okay. Και συνήθως αυτό που γινόταν ότι η ομάδα που κέρδιζε αυτό το. Ή ξέρω, πανπολιτιακό, δεν θυμάμαι κάτι ήταν τέλος πάντων. Και η ομάδα που το κέρδισε έκανε παρέλαση μέσα στην Ινδιανάπολη και επειδή αυτό ήταν, ήταν το πρώτο σχολείο που ήταν Αφροαμερικανών, δεν τους άφησαν να κάνουν παρέλαση, ας πούμε, και τους βγάλανε από την πόλη, κάπως έτσι, να την κάνουν έξω και είχε γίνει χαμός τότε. Τι λες, ρε. Ναι, γιατί ήταν 16-17 χρονών παιδιά, έτσι. Και έχει ξεκινήσει ένα αγώνα μετά από αυτό ο Όσκαρ Ρόμπερτσον, ας πούμε. Και, αλλά, και για τα λεφτά μετά και για το. Ναι, δηλαδή κατέβαζε σε απεργία κόσμο, ναι, 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 ναι. Ας πούμε, για το φιλετικό ζήτημα. Στο NBA μέσα. Πολλοί παίκτες στα ξεκινήματα για να αλλάξει αυτό, ας πούμε, είχαν γίνει τρομερές. Ο Bill Russell ήταν και στην ομιλία του Martin Luther King, τη γνωστή. Ήτανε. Και του είχε ζητήσει να μιλήσει. Φαινότανε, λέει, φαίνεται στα βίντεο. Ναι, 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 όλοι αυτό. Του είχε ζητήσει να μιλήσει και δεν ήθελε, ας πούμε, να μιλήσει για να μην πάρει τα φώτα. Αλλά ναι, εμείς είμαστε στην άποψη ότι δεν πειράζει. Ότι είμαι αυτός, έχω αυτό που έχω τις απόψεις, αλλά δεν πάει να πει ότι δεν μπορώ να μιλάω προσωπικά και να λέω αυτό πιστεύω χωρίς να είναι. Είναι υποκειμενικό, αλλά δεν είναι ότι ακολουθώ μια γραμμή. Λέω αυτό που πιστεύω. Είστε από τη σωστή πλευρά, λοιπόν, παιδιά. Αυτό δεν είναι. Και άμα πει την άποψή σου και δεν θα σε ακολουθάνε με τη μία 100 άνθρωποι και λένε ναι, ναι, αυτό που είπες, δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό, ρε παιδί. Θες λένε να. Σίγουρα. Λες μήπως έκανα κάτι λάθος και με ακολουθήσανε 100 μαζί τώρα, έτσι. Εννοώ ότι αυτό. Δηλαδή, ένα από τα σημαντικά είναι ότι βρες. Αν μιλάς μόνο με τη δικιά σου πλευρά και συμφωνείτε όλοι μεταξύ σας, δεν θα αλλάξει τίποτα ποτέ. Δηλαδή, εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή, εκεί ξεκινάνε όλοι. Ότι πρέπει να μπεις και να υπάρξει αυτή. Ναι. πρέπει να διαφωνήσεις. Άμα διαφωνήσεις, δεν. Και θα μάθεις. Εμένα με είχε τρελάνει. Δηλαδή, ο Ντόμ πραγματικά, όποιος διαβάζει σελίδα, ας πούμε, το έχει δει. Είναι. Εγώ ως άνθρωπος γενικότερα γράφω πιο διπλωματικά. Ναι. Και το έχω αυτό, είναι στο χαρακτήρα μου. Ο Ντόμ είναι πιο ξεκάθαρος αυτό που λέει. Είναι πάντα πιο. Ξέρω, το υποστηρίζει πολύ πιο έντονα, νομίζω. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Οπότε ξέρεις, παίρνει σταθερά θέση. Και όταν πήρε μια θέση που δεν. Με τις φούσκες, θα νομίζω. Ναι, δεν τέριαζε τόσο σε αυτήν που είχαν συνηθίσει να διαβάζουν, ας πούμε, οι αναγνώστες, ξέρω, του Σέγκενμπεργκ. Αμέσως έβλεπες ανθρώπους που μέχρι πριν λέγανε μπράβο, ρε Ντόμ, ωραία τα λες, ξέρω, και τέτοια, μπράβο, τι παιχταράς, ξέρω. Και άντε βρε μαλάκα από εδώ, ξέρω εγώ και εσύ. Έγινες και εσύ. Έγινες και εσύ τώρα να ήρθες να μας πεις. Και λέω, ξέρεις, σαβωστάκια. Και λέω, ρε μαλάκα, ξέρεις, αν υπάρχει ένα πράγμα που δεν είναι, είναι αυτό. Δηλαδή πείτε ότι είναι. Πες ότι έχει λάθος κάθε φορά. Ναι, ότι λέει οι μαλακίες μόνο. Αυτό δεν είναι ότι ξέρεις, δεν θα βγει να πει την άποψη. Δηλαδή. Είναι πολύ γρήγορο το turn, ας πούμε, που κάνεις το να, αν δεν συμφωνείς με κάτι πλέον. Αυτό είναι ότι, το θέμα. Πω πω, τι μαλακή είναι αυτή που μου είπες τώρα. Ναι, διάβασε το. Δεν πειράζει, διαφωνείς. Ναι, δηλαδή, ειδικά άμα βλέπεις καλές προθέσεις, ότι δεν πάει να σου περάσει. Δεν είναι κομματικός εκπρόσωπος που θέλει να σου πει κάτι για κάποιον σκοπό. Εντάξει, εσένα δεν σε στεναχώρησε αυτό. Είναι, όχι, είναι πολύ λίψο χώρο. Πολλές φορές, δηλαδή, είναι κάποια πράγματα είναι πολύ στρεσογόνα όταν είναι τόσος κόσμος. Ένα άλλο θέμα, λοιπόν, το οποίο το βάζω τώρα. Είναι ότι στην online επικοινωνία, το οποίο και αυτό έχει πολύ, δεν βλέπεις τον άλλον. Το οποίο δεν ξέρω πώς το. Δηλαδή, θα γράψεις τον άλλον
ότι τι μαλάκας είσαι, αλλά δεν τον βλέπεις το πρόσωπο να το πεις. Και θέλεις να έρθουν να το πούνε και όλα αυτά. Μπορεί να μην το έκανε αυτό σου. Ναι, δηλαδή, δεν θα έρθει όμως και ο άλλος να το πει αυτό στο πρόσωπό σου επίσης. Ναι, δηλαδή, ναι, συνήθως πώς το βλέπετε είναι αυτό σαν έτσι φαινόμενο, το πώς φαινόμαστε online. Είναι αυτό το κλασικό που έχει την ελευθερία, την ασφάλεια του ότι δεν θα εμπλακεί σε τσακωμό ή σε ξύλο. Ναι. Αλλά ούτε καν σε τσακωμό, ρε παιδί μου. Οπότε μπορείς, όπως είναι το βρίσκο μέσα από τα αυτοκίνητα, ενώ. Ναι, το έχει πει και ο Λούι αυτό σε πίτ παλιότερα. Ότι, καλά, φοβερό. Ότι οι πεζοί άνθρωποι δεν βρίζονται. Όσο και να τρακάρουν μεταξύ του. Ενώ οι υποχούμενοι, ρε παιδί μου, έχουν την ασφάλεια επειδή ξέρουν ότι μπορούν να φύγουν. Να πετάξουν τη βρυσιά και να κάνουν. Και σε γαμάει το φανάρι μια φορά, ξέρεις, εκεί που νόμιζες. Ναι, και μετά αρχίζει αυτή η φάση που ένας μπορεί και έρχεται στην πόρτα. Ναι, αλλά. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτό. Δεν θα έρχονταν. Δηλαδή, όταν συμβαίνει κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει παράδειγμα, αυτό με το παράδειγμα που είπα πριν, ας πούμε ότι είναι ο δρόμος και περνάνε δύο άντρες και φιλιούνται. Και εσύ κάθεσαι σε μια στάση λεωφορείου, εσύ και δίπλα ο υπερσυντηρητικός. Δεν θα πει κανείς τίποτα. Ναι, μπράβο. Κανείς από τους δύο. Αν το δει σε βίντεο. Ναι, σε βίντεο θα αρχίσουν όλοι τα καντήλια και μετά και θα μπει και ο άλλος να απαντήσει και τέτοια. Ναι, εντάξει, υπάρχουν και οι άνθρωποι σαν και εμένα που δεν το κάνουν. Δηλαδή. Εγώ όπως τα σχολίαζα μπροστά σας και σε κάποιον στο δρόμο, είτε δεν θα μιλήσω για το βουλώσω και δεν θα ασχοληθώ καν γιατί δεν με παίρνει ή δεν θέλω να εμπλακώ σε έναν τσακωμό ή θα το πω όπως θα το έλεγα κανονικά. Ναι. Δηλαδή νιώθω το ίδιο είτε γράφω ένα post είτε γράφω μία απάντηση. Νιώθω ότι εκτίθομαι ακριβώς το ίδιο. Ναι. Πολύ σημαντικό. Έτσι το νιώθω εγώ. Κάποιοι μπορεί να νιώθουν ότι μπορώ να γράψω περισσότερα από όσα. Ναι. Δεν έχω πολύ την όρεξη εγώ να μπλακώ. Ναι. Έτσι, κοτέιν. Αλλά. Εντάξει, καλά, δεν είναι κοτέιν. Αλλά δεν έχω την όρεξη βασικά πιο πολύ. Άμα είναι να πω κάτι, θα το πω. Δεν έχω την όρεξη. Το κλασικό αστείο που κάνουμε μεταξύ μας είναι ότι όταν γίνεται κάποιο τέτοιο post, ας πούμε, το οποίο παλιότερα το χαρακτηρίζαμε και ακόμα εντάξει είναι. Πόστε καθάρισης, γιατί φεύγει πολλοί κόσμος, ας πούμε. Γενικότερα, εμείς θέλουμε να φτιάχνουμε ένα community, ας πούμε, το οποίο δεν θα έχει μέσα, ξέρω εγώ, φασίστες. Μην είσαι φασίστας, μην είσαι ρατσίστας. Δεν θα έχει ανθρώπους που μπαίνουν και λένε «Γάμο το μου, την μάνα σκορώ», κατευθείαν, ξέρεις, στο... Να διδάξετε και λίγο πολιτισμό, ρε παιδί μου. Ρε παιδί μου, εντάξει, ξέρεις, να... Ρε παιδί μου, το μήνυμα, θα διαφωνήσουμε. Λένε, μπορεί να πούν πολύ ακραία πράγματα. Άμα αρχίσει και μου λες τώρα, ναι. Ζει το Χίτλερ, εντάξει, sorry, δεν θέλω να σε δω, συγγνώμη. Ναι, ή βάλε σερβιέτα και έλα με τον ηφικό και τέτοια. Αυτό δεν μας το έχουν πει ποτέ. Αυτό το έχω ακούσει, τα έχω ακούσει και τα δύο. Βάλε σερβιέτα. Δηλαδή το κλασικό το πασχετικό είναι το ότι βάλε την μπάλα στην κατσαρόλα και βράφτη να πάρεις μυρωδιά. Αλλά. Αυτό εντάξει, εγώ αυτά λέω τα έχω ακούσει σε μπάλα σε καφενείο. Εννοείται. Τέτοια πράγματα. Τα οποία ρε παιδί, εντάξει, ναι, προφανώς. Δηλαδή εκεί θες όντως να. Και υπάρχει και ανάγκη να πεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να ασχολούνται με το μπάσκετ και να μην είναι ομοφοβικοί παράδειγμα ή σεξίσταροι ή οτιδήποτε. Δηλαδή πρέπει να βγει ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά το κλασικό είναι ότι. Επειδή, ας πούμε, έχω την αίσθηση, όχι την αίσθηση, έχω την, δεν ξέρω, την ευθύνη κάπως ότι μπαίνει κόσμος και διαβάζει, ας πούμε, μπαίνουν νέα παιδιά, μπαίνουν, ξέρεις, άνθρωποι που ακόμα διαμορφώνουν που, ναι, όντως, φίλε, είναι, δηλαδή γελάς, αλλά είναι, όντως, δηλαδή, έχουμε ένα κοινό που μπορεί να είναι, ξέρω, 15, 16, 17 χρονών. Σίγουρα, οποίο... σίγουρα. Εσείς και ο Light. Ναι, μπράβο. Και εμείς φλεξάρουμε τα λεπτά και πάντα όταν μπαίνει κάποιος που είναι είτε γραφικός είτε ξέρεις κάτι πολύ χειρότερο, νιώθω την ανάγκη ότι πρέπει να απαντήσω γιατί θα μπει κάποιος να το διαβάσει αυτό το πράγμα και θέλω να έχει την απάντηση, να έχει τον αντίλογο για να δει, ας πούμε, αυτό. Σωστά κάνεις. Αλλά αυτό όντως μετά από κάποιο σημείο γίνεται πολύ ψυχοφθόρο και του λέω ότι είναι το κλασικό που λέω στον Τόμον: πω, μεγάμιση το έκανα αυτό το πώ τώρα. Πρέπει να πω, ξέρω εγώ. Πρέπει να πω τώρα να ασχολούμαι με τον βλάκα σου. Εγώ δεν αντέχω τώρα. Αλλά είναι όντως αυτή. Και εγώ δηλαδή είμαι περισσότερο προσεγγίζω ότι δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Ω μάνο, δηλαδή αυτό που λέει. Δεν χρειάζεται κιόλα. Και δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Μπράβο. Αλλά εντάξει, τώρα, άμα είναι κάτι ακραίο, είτε το απορρίπτει, το κάνει delete ή τέτοιο, είτε γράφει κάτι, άμα έχει την όρεξη κιόλα. Ναι. Νομίζω και ο καθένα
έχει την κρίση να διαβάσει και να αντιληφθεί το comment οποιοδήποτε ανθρώπου και να πει ότι μου αρέσει, δεν μου αρέσει, λέει ναι. βλακίες, λέει σεξιστικά, βρίζει, είναι χαμηλό το επίπεδο, οτιδήποτε. Το βλέπει, δεν χρειάζεται πάντα εσύ να φέρεις την ευθύνη να απαντήσεις στα σχόλια που έχουν γραφτεί κάτω από κάποιο post σου, ώστε να τα διαβάσει κάποιος και να δει καλύτερα την πλευρά σου. Mm-hmm. Πλευρά σου μπορεί να είναι αυτό που έγραψες ή αν σου ζητήσουν κάποια εξήγηση να τη δώσεις. Αλλά αυτό, ότι και οι άλλοι που θα διαβάσουν τα comment, το πολύ πολύ να τον διασκεδάσουν ήδη. Κοίτα, όταν είναι ένας οργανισμός που κάνει το post, ας πούμε, παράδειγμα αυτά που είπαμε πριν, καθημερινή, η καθημερινή, όταν θα κάνει ένα post, μια είδηση, τύπου λίστα σπέτσα, θα μπουν από κάτω ένα εκατομμύριο προς το πιο αριστερά, ρε παιδί μου, και θα βρίζουν κόσμος, εντάξει, στα σχόλια. Δεν θα μπει ποτέ η καθημερινή να πει. Σας πονάει σιριζάκια και τέτοια και τέτοια. Δεν είναι ρε παιδί, ούτε θα μπει να απαντήσει ότι γιατί το λέτε αυτό, ναι. ξέρω. Είναι, όταν είσαι, άρα αυτό πρέπει να κάνεις κανονικά και εσύ σαν άνθρωπος. Ναι. Το σύστημα καθημερινή. Ναι, εσύ το είπες, δεν είμαι, ρε παιδί μου. Το είπε, ναι. άστος μετά να τσακωθούν άμα θέλουν αυτοί. Ναι. Το λέω αυτό, πρόσφατα έγινε, το είδα, παρατήρησα το εξής, ρε παιδί, το ξέρετε το Λεωνίδα Καβάκο σαν όνομα. Όχι. Είναι ένας παγκοσμίου φήμης βιολιστής Έλληνας. Το βάλει σε κάποιο post. Ναι, ναι. γιατί μου κάνει πολύ εντύπωση. Πάνε και αυτός είναι, θεωρείται από τα τρία καλύτερα βιολιά του κόσμου, όπως λέγαμε πριν. Είναι στη συζήτηση για GOAT. Είναι. Μένει. 50. 50 κάτι, ναι. Okay. Ναι. Είναι. Μένει στην Ελβετία μονίμως, έχει λύσει το οικονομικό του. Η φήμη είναι στο πεδίο που έχει διαλέξει, είναι τύπου LeBron. Δηλαδή. Okay. Και κάθεται τώρα τρεις μέρες και τσακώνεται στα σχόλια. Έχω μπει καλά, Αντώνη, στα σχόλια. Για ποιο θέμα όμως. Για κάτι που είπε με τα γεγονότα της Νέας Μήνης, είπε ότι θέλω να μιλήσω για τον αλληλοσεβασμό και τα λοιπά, που λείπουν από τη χώρα μας και την παιδεία μας και πρέπει και να προσέχουμε και ποιους ψηφίζουμε, άφησε και ένα τέτοιο. Το κάνει με το δείχνει φοβερή ανθρωπιά μέσα εδώ. Μπήκανε, κοίτα, γενικά είναι δεξιόφρον τέρμα, ρε παιδί μου, και μιλάει και σε καθαρεύουσα. Ωραία. Ναι, και. Αλλά σε αυτό έλεγε τι. Και μπήκαν, αυτό έλεγε τα ωραία. Α. Αλλά μπήκαν πολλοί να του πούνε ότι στην προηγούμενη κυβέρνηση λέγατε ότι φεύγετε από την Ελλάδα αδιασμένος επειδή είναι ο Τσίπρας. Okay, okay, ναι, εντάξει. Αυτό. Τώρα. Και του λέγανε ότι το παίζει εις αποστάκιας και έτσι. Και συνεχίζει ο Καβάκος τώρα την Ελβετία. Κυρία μου, δεν καταλάβατε τι έγραψα και αυτό. Και 2-3 μέρες θα συνεχίζει αυτό το πράγμα. Μπήκα να το διαβάσω. Ναι. Γιατί δεν βρήκατε τις απαντήσεις του Καβάκου. Εγώ πώς τις βρίσκω. Κάθε μέρα βρίσκω και μια καινούργια, τέλος πάντων. Να, είδες, σου φιλτράρει τις απαντήσεις του Καβάκου. Είδες, ναι. Η αλήθεια είναι όμως αυτό. Εντάξει, καταλαβαίνω. Και λες ότι την ίδια μοναξιά τραβάει κι αυτός. Αυτό. Δηλαδή, και εγώ αυτό που θέλω είναι. Δηλαδή, εμείς αυτό που κάνουμε, θέλουμε να έχουμε το engagement. Δηλαδή, θέλουμε. Προφανώς, γιατί. Εγώ δεν το θέλω μόνο. Διαφωνούσαμε πάρα πολύ με ένα φίλο της σελίδας. Ξέρεις, στα σχόλια μου λέει ότι έμπαινε και μας έλεγε ότι κάνετε πολιτικό marketing, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Και του λέω, ρε παιδί μου, το πολιτικό marketing για μένα, ως shake and bake που είμαι βασιλετική σελίδα, δεν έχει όφελος. Ουσιαστικά. Δηλαδή, χάνω. Δεν είναι επιτυχημένο marketing να το κάνω. Πολύ εύκολα. Απλά πρέπει να καταλάβεις, σου λέω μια άποψη. Θα κερδίσεις σίγουρα, αλλά θα κερδίσεις λιγότερο από αυτούς που θα χάσεις. Ναι, δηλαδή θα χάσω πολύ κόσμο. Θα εκτιμηθείς από κόσμο αρκετό. Ναι. Άμα το κράταγα στο μπάσκετ, θα μπορούσαμε να είμαι στους 50.000, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, κατάλαβες. Ή whatever. Ναι, ρε παιδιά, κρατήστε το στο μπάσκετ. Όχι, όχι και εσύ, Ρινίτα. Άμα κάνετε κάτι καλά. Είναι το μπάσκετ. Είναι. Οπότε θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα. Αλλά ναι, καταλαβαίνω προφανώς ότι ξέρεις, ένας οργανισμός, ας πούμε, καθημερινή, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, Guardian ή κάτι, δεν μπορεί να κάθεται τώρα να μπαίνει στα σχόλια ο δημοσιογράφος και να λέει ότι ξέρεις, είναι, όχι, εγώ εννοούσα αυτό, και να ανοίγει αυτή την κουβέντα. Πάντως, κάποια πράγματα που παίρνει η Νίτα στο πώς, ας πούμε, διαβάζεις ένα σχόλιο, καταλαβαίνεις πώς το γράφει ο άλλος, οπότε φιλτράρεις το αν πρέπει εγώ να κάτσω να ασχοληθώ ή όχι, που για σένα είναι δεδομένο. Είναι ένα κομμάτι παιδείας το οποίο εσύ το έχεις, οπότε είναι σαν άμυνά σου, σαν εφόδιό σου, το οποίο όμως δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι πολύ πιο ευάλωτοι στο πόσο μπορεί. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ και το κομμάτι του cyberbullying, πέρα από τα μηνύματα, δεν είναι απλά ένα post και σχολιάζουμε την καθημερινότητα. Δηλαδή πράγματα πολύ ακραία. Και επειδή είναι δεδομένα μες στη ζωή μας η online, ας πούμε, παρουσία μας. Και μπήκαμε σε αυτό επειδή είναι κάτι καινούριο, χωρίς καμία παιδεία, δηλαδή χωρίς τίποτα. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Σαν εφόδιο. Ναι, αυτό ρυθμίζεται και φτιάχνεται με τον καιρό. Μαθαίνουμε πώς το λειτουργούμε, ποια είναι τα ethics,
οι κώδικες, ναι, πρέπει να το δούμε. Εμείς το φτιάχνουμε. Να ξέρεις επίσης ότι όταν έχει ανέβει το επίπεδο της αντιπαράθεσης, να ξέρεις ότι αυτό το επίπεδο που έχει ανέβει, επειδή είναι τέτοιο, μην το παίρνεις τόσο κατά καρδά. Γιατί είναι, επειδή είναι ιντερνετικό, έχει ανέβει. Ναι, ναι. Μπράβο, ναι. Αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσεις. Δεν το συνειδητοποιείς, μπορεί μέσα σου πράγματι να. Πάντως, άλλος ένας τρόπος για να αντιλαμβανόμαστε ή να βρίσκουμε την επικαιρότητα και τις διαφορετικές απόψεις, εκτός από το να κρατάμε μερικούς ανθρώπους, τους φίλους μας, είναι και το να διαβάζουμε αυτά τα σχόλια. Εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση η μερίδα των ανθρώπων και με τα πρόσφατα δημοσιεύματα για την παρενόχληση, ένα τεράστιο θέμα της επικαιρότητας που έχει καλυφθεί τον τελευταίο καιρό, από τα άλλα τεράστια θέματα της επικαιρότητας, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται με όλα αυτά τα θέματα. Παρ' όλα αυτά, τεράστια εντύπωση μου έκανε πάρα πολλές γυναίκες. Πάρα πολλές γυναίκες που μπαίνανε και γράφανε. Και γράφανε αρνητικά για άλλες γυναίκες που κάνανε κάτι τόσο δυνατό και δύσκολο, με σχόλια χειρότερα από σεξιστικά σχόλια ανδρών. Εκεί πέρα κάπου σηκώνεις τα χέρια ψηλά, κάπου διαβάζεις, λες τι γίνεται, γιατί ακόμα λένε τέτοια. Ναι. Που και αυτό έχει μεγάλη. Γιατί είναι τόσο, εγώ έχω και εγώ δεν άντεξα, δηλαδή στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάτσω βέβαια να γράψω σε κάποια γιατί οι άλλοι διάλεξαν να το πει πότε, γιατί οι άλλοι το είπε, γιατί οι άλλοι ήθελε το μετάλλιο και τελικά υπέστη όλο αυτό. Γιατί πήγε βλακή, στο δωμάτιο, γιατί πήγε στο καμάρι. Εμένα όταν μου είχε συνέβη κάτι. Γιατί ρε παιδιά, λες εγώ το χειριζόμουν έτσι. Πόσες γυναίκες δεν έχουμε δεχτεί. Ναι. Έτσι. Για να το βάλουμε κάτω τα πράγματα και ρωτήστε και τις φίλες σας και τους φίλους σας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που έλεγα εγώ. Ότι πόσες γυναίκες δεν το έχουμε πάθει αυτό το πράγμα. Έχουν βιαστεί όλες, αν ρωτήσεις, οι κοπέλες που ξέρουμε. Με έχουν τον μία ένα φορά ή τον άλλο τουλάχιστον τρόπο. Έχουν βιαστεί ρε μια έστω σεξουαλική παρενόχληση. Ειδικά όσοι έχουν ξεκινήσει την ερωτική του ζωή από το 90, ξέρω, και όχι το 2017, ξέρω. Μα άμα όταν είχα κοιτάξει τα στατιστικά στον αντίστοιχο οργανισμό για σεξουαλικές επιθέσεις και λοιπά στην Αμερική, ήταν. Εμείς τα στατιστικά τα χρησιμοποιούμε γιατί νομίζω ότι πλέον, ξέρεις, όταν βλέπεις ένα στατιστικό, λες ότι είναι πιο αληθινό τουλάχιστον. Κάπως, δεν ξέρω. Και δεν, έχω την αίσθηση ότι δεν θα αντιδράσει κάποιος τόσο πολύ. Και είναι κάθε 73 δευτερόλεπτα στην Αμερική, κάποιος Αμερικανός ή Αμερικανή δέχεται σεξουαλική επίθεση. Κάθε 73 δευτερόλεπτα. Και μία στις 6 γυναίκες, αυτό που έλεγες, είτε έχει υπάρξει θύμα βιασμού, είτε απόπειρας βιασμού στη ζωή της. Στην Αμερική, ναι. Έτσι. Μία στις 6. Εγώ είπα όλες. Ναι, εντάξει. Εντάξει, αλλά. Ναι. Και μετά είναι και μετά είναι και πόσες δεν το έχουν καταλάβει ότι έχουν βιαστεί. Ναι, ναι, και πού είναι τα όρια. Ναι. Πόσες λένε έφταιγα κι εγώ λίγο. Πόσες ακόμα το νιώθουν αυτό το πράγμα. Που είναι πολύ. Από τις 1000 περιπτώσεις σεξουαλικών επιθέσεων, οι 5 φτάνουν σε κακουργηματικές καταδίκες. Καταδικάζονται. 5 στις 5000. 5 στις 1000. Ορίστε, ορίστε. Μια χαρά. Ορίστε, διαμαρτύρεστε. Ναι, αλλά φτάνουν αυτές που είναι οι πιο κακές, άρα εντάξει. Μην πεθάνουν κιόλας. Είναι τρελό έτσι. Δηλαδή, άμα δεις τα στατιστικά, είναι τρελά. Λες, ρε φίλε, δεν γίνεται να είσαι, να λες. Οπότε αυτό γίνεται κατά κόρον παντού στον κόσμο. Και ίσως απλά έφτασε τώρα η στιγμή που ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι το όριο είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι νομίζανε. Mm. Δηλαδή νομίζω πλέον οριοθετείται ότι πόσο είναι. Και δεν θέλω να ακούσω φλερτ και ξεφλερτ. Δεν είναι τέτοια πράγματα, είναι ξεκάθαρο. Οπότε σου λέει ο άλλος όχι, όχι. Ή δεν σου λέει όχι γιατί είναι ευγενικός και προσπαθεί να είναι ευγενικός γιατί η θέση του τον κάνει να είναι ευγενικός. Οπότε και εσύ δεν θα έπρεπε ποτέ να τον φέρεις σε δύσκολη θέση. Οπότε ξεκινάει πάλι από σένα. Μιλάμε για εργοδότες και για ανθρώπους που έχουν κάποια εξουσία πάνω στους άλλους. Τέλος πάντων. Εκτός... Ναι, το τρελό ήταν λοιπόν με τις γυναίκες. Αυτό έχει τρομερό ενδιαφέρον. Αυτό εμένα μου κάνει. Όλα τα άλλα δεν έπεσα ποτέ από τα σύννεφα. Στο θέαμα δουλεύω τόσα χρόνια. Τα ξέρω από μέσα και καλύτερα κιόλα. Μπορώ να πω ότι. Και γιατί δεν έχεις πει τόσα χρόνια κάτι. Δεν έχω πει τόσα χρόνια κάτι γιατί τα θεωρώ φυσιολογικά αυτά που γίνονται. Από την άποψη ότι έτσι γίνονται πάντα, ναι, στην Ελλάδα. Και... Δεν είναι την Ελλάδα. Είναι ότι όλα αυτά τα θεωρείς φυσιολογικά μέχρι που όντως. Μέχρι που αντιλαμβάνεσαι ότι. Είναι. Αυτά τα γεγοντά σκηνικά βοηθάνε να πούνε ότι από εδώ και πέρα αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Αυτό, ναι. Α, μπράβο. Λέω, εντάξει, ό,τι λάθη γίνανε. Αυτό. Δεν λέμε αυτό που είπε ο καταληφός να ζητήσουμε συγγνώμη και να συνεχίσουμε. Ναι. Αλλά στην πράξη είναι αλλά να περαστεί μόνο ότι έτσι πλέον γίνεται. Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν θα κατηγορήσεις έναν
επειδή το 82. Δεν θα ψάξει να το δημιουργήσει τώρα γιατί το 82 ας πούμε, ήταν παραβίαση. Αυτό ακριβώς συζητούσαμε χθες με τον Ντόμι. Yeah. Το βράδυ έβλεπα το stand-up του Dave Chappelle από το 2000 που έλεγε, ξέρω γιατί λέω, ρε φίλε. Κάποια του λέω αστεία. Κάτι, κάτι δεν, ναι. Πολύ χοντροκομμένα του λέω, σεξιστικά, λίγο τέτοια. Ναι. Μου λέει, και μου έλεγε, ναι, αλλά ξέρω, τότε ήταν τελείως διαφορετικό το κλίμα ναι. από αυτό που είναι τώρα. Δηλαδή πριν 20 χρόνια, τρελό. Ότι πρέπει να το βλέπεις στο context. Ναι. Είχε, το κλασικό ήταν το delirious του Eddie Murphy, που αν το δει κάποιος είναι φουλό, φοβικό κτλ. Ναι, ναι. Πρέπει να καταλάβεις ότι είναι το 1980 κάτι και να ναι. το βάλεις εκεί. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και να καταλάβεις κάποια πράγματα. Ακόμα μέχρι τις ημέρες μας το ίδιο χιούμορ χρησιμοποιεί ο Σεφερλής, ας πούμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Είδαμε μια μέρα στην τηλεόραση. Αντένα. Εντάξει, αυτά τώρα. Α, την άνοιξα να δω έτσι μια φορά. Όχι, ναι. Okay. Έτσι, έπαιζε το Έλα να αγαπηθούμε, Darling. Έτσι. Okay. Στάθης Ψάλτης, Σταμάτης Γαρδέλης κτλ. Ναι, που είναι ναι. σε ένα νησί και αυτό. Και υπάρχει ολόκληρη σκηνή που την είδαμε και μας πέσανε τα σαγόνια. Παγώσαμε. Υπάρχει ολόκληρη σκηνή βιασμού. Που είναι ο Γαρδέλης που προσπαθεί να πείσει την Έφη Πίκουλα να μπει στη σκηνή του για να γίνει η φάση. Και αυτή δεν θέλει, την τραβάει. Τι θέλει να φύγει, την ξανατραβάει, ανοίγει να βγει, την ξανατραβάει μέσα και μετά δείχνει τη σκηνή έτσι να πηγαίνει έτσι και αυτή να φωνάζει μη και όχι. Τρελό. Και το βλέπαμε έτσι και είχαμε. Ότι άλλο αυτό το πράγμα το είχαμε ξαναδεί και μικρή και το είχαμε δει και 20 χρονών και δεν μας είχε κάνει εντύπωση. Ναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι, ναι. Αφού τώρα λένε ο Pepe Le Pew. Αυτό! Ναι, ναι, ναι. Το έλεγε σε αυτό το special ναι, ναι. ο Σαπέλ, το Killing Them Softly. Α, το λέγει εκεί. Ναι, γιατί ότι, τώρα έχει γίνει θέμα. Ότι και καλά. Γιατί αυτό με τη μυρωδιά του νομίζω τη. Όχι, ήταν ένα γλίτσα. Αυτή ήταν η φάση. Ναι. Ήταν ένα πέφτουλα γλίτσα. Ναι, ναι. Αλλά ναι. την εκμεταλλευόταν κιόλα. Ήταν Γάλλο. Μπράβο, μπράβο. Ήταν και Γάλλο. Αλλά επειδή το κυρίω ήταν αυτό, ότι υπήρχε το θηλυκό που είναι τρομαγμένο και τα υπόλοιπα. Και αυτό που την έχει πιάσει κεφαλοκλείδωμα και δεν ναι, την αφήνει, ξέρω. Ναι. Και τώρα, ναι, εντάξει, άλλη ιστορία το cancel εν τω μεταξύ τώρα. Ισχύει. Δεν θα βγάλει τον Pepe Le Pew, ρε παιδί μου, γιατί δεν είναι ότι θα δει τον Pepe Le Pew και θα πει α, αυτή είναι ίσω τη συμπεριφορά, πάω να την κάνω. Η γνώμη ναι. είναι αυτό. Άλλωστε ήταν άλλο είδο. Αυτό κυνηγούσε μία γάτα. Και ξέρω, είναι εναντίον του. Είναι ξεκάθαρα εναντίον του τότε. Άρα επιτρέπεται. Άρα δεν επιτρέπεται από την αρχή όλο. Αυτό είναι παιδικό. Ναι, ναι. Και είναι και ξεκάθαρα εναντίον του. Η φάση. Δεν είναι ο Pepe Le Pew, δεν είναι. Δεν το ωραιοποιείται, ναι. Δεν ωραιοποιείται. Το story είναι ότι αυτό είναι γλίτσας. Σωστό, σωστό. Ναι, στο περνάει έτσι, στο περνάει έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι είναι αυτό που έλεγε ο Αντώνης, ότι πλέον ρε παιδί μου όμως η κοινωνία εξελίσσεται. Ξέρεις, κάποιες συμπεριφορές αλλάζουν. Αυτά τα παλαιά σκοπής, ας πούμε, σταματάνε να υπάρχουν. Και καλώς σταματάνε. Δηλαδή, είναι ρε παιδί μου κάποιοι άνθρωποι που λένε α, τότε ξέρω εγώ γινόταν αυτό το πράγμα. Το μπάσκετ στα 90's. Τώρα τρέχουν, επειδή. Εκεί που του είπα τα αστεία του Αντώνη για τα 90s, εκεί κόπηκε. Ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το δέσω. Ο Θεός μέσω σε αυτό. Κοίτα στο χαχά, μπορεί να πέσει ένα τούτ και να συνεχίσουμε, γιατί τώρα δεν πάμε να πιάσουμε εκεί. Ναι, ναι. Ωραίο το τούτ. Σώζει μερικές φορές αυτό. Ναι, ναι, ναι. Με τις μπάρες και αυτά το όλο. Και καλά, σκοτώνει. Αυτό που συμβαίνει με. Τέλος πάντων, αυτό που συμβαίνει με τη μερίδα αυτών των γυναικών για μένα είναι λίγο αδιανόητο και θα ήθελα να καταλάβω τα χαρακτηριστικά τους. Μπορώ να φανταστώ κάποια χαρακτηριστικά. Είτε μπορώ να δικαιολογήσω μια τέτοια συμπεριφορά, ένα τέτοιο comment από μια γυναίκα που δεν θα το δικαιολογήσω, απλά μπορώ να φανταστώ το κατανοήσω. Είπαμε έμπαθη. Ναι, ίσως το κατανοήσω από μια γυναίκα η οποία δεν έχει χρειαστεί ποτέ στη ζωή της να δουλέψει, οπότε δεν έχει χρειαστεί ποτέ στη ζωή της να κάνει μια έκπτωση. Αυτή που λέει, εγώ θα φεύγα κατευθείαν. Η άλλη που έχει, να το πω και λίγο λαϊκά, να ταΐσει και κανένα παιδί, μπορεί να μην φύγει κατευθείαν, να κάνει λίγο υπομονή. Και όταν γίνεται στον εργασιακό σου χώρο, γιατί έξω μπορεί να σου συμβεί ναι, εντάξει, ναι, εντάξει, συνέχεια. Εντάξει, αλλά λες εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει, αλλά δεν θα του δώσω πολύ σημασία. Πάω σπίτι μου, πάω στη δουλειά μου, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτό συμβαίνει γιατί. Η πατριαρχία, όσο και βήματα και να κάνουμε, δεν έχει ακόμα όχι. γυρίσει προς το να γίνει ίση η φάση. Έτσι, δηλαδή υπάρχει καθόλου. Ακόμα και υπάρχει και πάρα πολλής δρόμος ακόμα. Ισχύει η πατριαρχία, ρε παιδί μου, και πολλά πράγματα είναι, το αίτιο είναι η πατριαρχία. Και νομίζω ότι και για αυτή την περίπτωση ισχύει ότι υπάρχουν γυναίκες που ακόμα και αν καταλαβαίνουν ότι έτσι είναι, θεωρούν πιο σημαντικό να πούν ότι αυτές οι ίδιες δεν θα ενδίδαν και δεν θα μπαίνανε στο σπίτι του αλλού in the first place, ας πούμε. Ναι, και... ναι, ναι. Μα είναι βαθιά γιατί, ριζωμένη γιατί, η ψυχολογία. Ναι, γιατί υπάρχει ακόμα δεν βαθιά ριζωμένη αυτές, η ψυχολογία σε όλους, ακόμα και στους πιο ελευθεριακούς χώρους, ότι η γυναίκα που ψάχνει το σεξ, κάτι θέλει παραπάνω ο κόλος της. Ναι.
ας πούμε, ενώ ο άντρας που ψάχνει το σεξ όλα μια χαρά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτό δεν έχει λήξει ακόμα. Παιδιά, σε τρομερό. Πώς λέγαμε πριν για τη φούσκα μας στο Facebook. Στη ζωή να δείτε τι φούσκες κάνουμε. Εννοείται. Εννοείται. Δηλαδή, και είναι που επίσης αυτό είναι αυτό ένα καλό επιχείρημα υπέρ των social media. Ότι δεν περιμέναμε το Facebook για να κάνουμε φούσκες. Ναι. Κάνουμε παρέα 100%. Με ανθρώπους που συμφωνούν με τις απόψεις μας. Άμα κάποια στιγμή σχετιστείς με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι του δικού σου. Εγώ μένω Εξάρχεια. Εντάξει. Δεν θα βρεις τα Εξάρχεια τις καταπιεστικές συμπεριφορές τόσο, ρε παιδί. Θα τις ψάξεις λίγο περισσότερο να τις βρεις. Δεν θα βρεις έτσι τα πολύ συντηρητικά. Δεν θα βρεις την έκφραση του είπανε για να με περάσει για καμιά εύκολη. Την ανάγκη να μην σε περάσουν για εύκολη. Ξέρεις, δηλαδή, δεν θα το βρεις τόσο εύκολα, ρε παιδί μου. Ότι τα Εξάρχεια. Σε κύκλους, ας πούμε, που είναι λίγο πιο προς το ελευθεριακό, να το πούμε, λίγο πιο χαλαρή σε αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που η θρησκεία έχει κάνει ακόμα πολύ μεγάλη δουλειά μέσα τους. Και αυτοί θα πούνε ότι τι ήθελε αυτή εκείνη την ώρα, ας πούμε, και γιατί και τη φόραγε και όλα αυτά. Ναι. Και υπάρχει πολύ εσωτερικευμένο αυτό ακόμα στις γυναίκες. Και νομίζω ότι εκτός αυτού είναι λίγο σε όλα, βάζουμε, ρε παιδί μου, το τι έχω δει εγώ, τι έχω πάθει εγώ, τι έχει συμβεί. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Σε όλα έτσι. Τα πράγματα. Ναι, ότι εγώ θα έκανα αυτό. Ναι, εμένα δεν μου φέρθηκαν ποτέ άσχημα. Ή ξέρω εγώ, εσένα σε έχουν κλέψει ποτέ μετανάστες. Ή ξέρω εγώ, σε έχουν κλέψει, έχεις στη γειτονιά σου πρόσφυγες. Ή έχεις, ξέρω εγώ, φάει ξύλο από αστυνομικό. Ή έχεις, ξέρεις... Ναι. Ρε φίλε, λες και ότι αν, ας πούμε, δεν έχω προσωπική εμπειρία για οτιδήποτε. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν μου έχουν βασανίσει ποτέ στην Κίνα, ας πούμε, ξέρω στα υπόγεια βασανιστήρια που κάνουν. Δεν μπορώ να έχω άποψη γι' αυτό. Ξέρεις, κατάλαβες. Νομίζω όλα τα βάζουμε λίγο υπό ένα πρίσμα δικό μας. Ναι. Που... Όπως okay. Και είπε και η Ντόρα Μπακογιάννη, εμένα η Χρυσή Αυγή μου φέρεται με το εσείς και με το σας. Ναι. Τι μου λέτε τώρα εσείς. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να ξέρεις. Δεν γίνεται σε. Ξέρεις, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι σε κάποιους ανθρώπους δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα. Οπότε αναγκαστικά. Και εσύ μπορείς να έχεις άποψη γι' αυτό. Δηλαδή, μπορεί να έχω άποψη για τον ρατσισμό, ας πούμε, στην Αμερική. Και ας μην σε έχουν σκοτώσει. Ακριβώς. Ναι, και ας μην είμαι μάθος στην Αμερική. Κατάλαβα. Είναι ζήτημα στο να μπορείς να μιλήσεις. Τι άποψη να έχεις. Που καλά και εκεί υπάρχουν. Δηλαδή, και στα πιο προφανή θα σου πούνε εμένα. Ναι, εγώ το κλασικό πιο προφανή στο Black Lives Matter. Ο Χίτλερ είναι κακός. Στο Black Lives Matter. Κάποιοι θα σου πούνε. Ναι, αλλά γιατί δεν λες για τον άλλον. Όχι, ναι, αυτό. Ναι. Αυτό. Ποιο. Η μόνη τους αντιπαράθεση όλων των ανθρώπων που δεν έχουν επιχειρήματα είναι να πούνε γιατί ο άλλος. Τώρα με τον Κουφοντίνα έπαιζε το. Λέει. Αν κατέβαινε ο Κασιδιάρης σε απεργία πείνα. Κοίτα, αυτό όμως. Ναι, αλλά προσπερνούσε ότι δεν θα κατέβαινε ποτέ ο Κασιδιάρης και δεν του καταπατήθηκε κάτι. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Αλλά η αλήθεια είναι. Εγώ, ας πούμε, γιατί σε αυτό το είχα γράψει. Ναι. Π.χ. ας πούμε, ότι αν. Λέγανε ότι θα κρεμάσουν τον Μιχαλολιάκο στην πλατεία του Συντάγματος, θα έπρεπε να τη δράσουμε. Δεν θα συνέβαινε ποτέ. Καταλαβαίνω ότι είναι τελείως what about this, ας πούμε, ότι δεν θα γινότανε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ότι αν δεν το κάναμε εκεί, πάει να πει το κίνητρό μας για το άλλο, δεν αφορά. Και ξέρεις ποιο είναι... αφορά και το πρόσωπο. Εγώ το δέχομαι πάντως αυτό, το διαχωρισμό. Ότι αυτό να τον κρεμάσουμε. Ότι αυτό είναι, ναι, γιατί, ας πούμε, ξέρω, γιατί κανονικά. Ας πούμε, παράδειγμα, χωρίς να θέλω να πω ότι με. Κάνα υπέρμαχο τη βία. Η φράση καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται, ας πούμε, ναι. Δεν είναι σωστή γιατί δεν υπάρχει άσπρο μαύρο στη ζωή. Ναι, όχι, και εκτός δεν υπάρχει αυτού, βία μη βία. Ναι, είναι, ναι. Αυτό. Είναι διαφορετική η βία. Είναι περιπτώσεις. Είναι διαφορετική η βία. Ναι. Είναι διαφορετική η βία. Δηλαδή αυτό που... Υπάρχει το κίνητρο, υπάρχει. Κοίταξε, το όφελος. Όσον αφορά στη θανατική ποινή, από όπου και αν προέρχεται, καλύτερα να μην γίνει. Δηλαδή, αυτό, νομίζω ναι, είναι ένα, είναι ναι, ένα ανθρώπινο αυτό δικαίωμα. Goes without saying. Ορίστε. Goes without saying είναι... αυτό. Είναι μετά, πάμε μετά από παιδιά αυτό. Και εκτιμένο της ανθρωπότητας να μην υπάρχει θανατική ποινή, είτε για τους σούπερ εγκληματίες. Όχι σε όλο. Νομίζω πλέον είναι σε όλο τον κόσμο. Όχι, okay. Έχει κάποιοι στην Αμερική, νομίζω. Στην Αμερική έχουν υπάρχει, ακόμα. Δεν ξέρω κι αν κι αλλού. Δηλαδή, όσο να είναι, εντάξει, αυτό που είπες να κρεμάσουν ή να κάνουν, παιδιά, αυτά είναι σαν να γυρνάμε πίσω. Βάλ τον στη φυλακή με την καλή του την καρδιά και. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Και εκεί είναι η βία, δηλαδή στη θανατική ποινή, έρχεται από το κράτος. Δηλαδή, προφανώς, ρε, όλη η βία μόνο από το κράτος. Είναι διαφορετικό, δηλαδή, να, ο φορέας που κάνει κάτι. Δηλαδή, είναι το κλασικό που λέμε μεταξύ μας. Αν εγώ είμαι, τι ας πω, ο, ξέρω εγώ, πρόεδρος του Ολυμπιακού. Πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ναι.
Και. Νάτι. Και εγώ. Όχι, ρε παιδιά. Συγγνώμη στου φίλου τη Πανιωνίου. Συγγνώμη σε όλη τη Νέα Σμύρνη. Και βγει, α πούμε, ένα από κάτω εδώ και μου πει. Άντε γαμίσου, βρε μαλάκα, ξέρω εγώ. Και εγώ γύρισα και του πάντε γαμίσου εσύ, ρε Βαζελάκο, ξέρω, κατάλαβες. Δεν είναι το ίδιο αυτό που κάνω εγώ με αυτό που κάνει αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Άλλος ο ρόλος ο δικός μου και άλλος ο ρόλος ο δικός του. Μακάρι να μην το ρίξει, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι ευθύνη. Είναι άλλο, α πούμε, που είναι ο Μητρόπουλος, ο Τάσος, τιμένος έτσι και λέει σαν μισά βαζέλια. Από την αδερφότητα ένα με κασκόλα. Οπότε πρέπει και αυτό να το έχουμε. Αλλά α πούμε σε αυτό που είχε γράψει ο Ντόμ, είναι η αλήθεια ότι. Ναι, ξέρω εγώ αντιλαμβάνομαι τον ορισμό του εισαποστάγεται, αλλά ας πούμε στη δικαιοσύνη είναι πάλι ένας φορέας η δικαιοσύνη. Που δεν πρέπει να κοιτάει το. Δεν πρέπει να έχει ίσες αποστάσεις. Δηλαδή εκεί, αυτό είναι το ζήτημα. Ξέρεις, κατάλαβες. Ναι. Μα να σου πω κάτι, ήταν ο Πατακός έξω τόσο χρόνο. Είπε κανείς ότι. Α, πάμε αυτό να βρούμε τον κατάλληλο. Ήταν έξω. Και ήταν και υπέρμαχος. Συνέχιζε προφανώς. Ναι, 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 ναι. Το δέχεσαι. Λες αυτά που λέμε ότι. Η τιμωρία του κάθε ανθρώπου είναι η χλέβη που θα εισπράξει από βλέμματα. Και ο αποκλεισμός. Δηλαδή, άμα πες ότι είσαι ένας καφετζής και σου έρχεται ο Πατακός να πάρει καφέ, δεν τον διώξεις. Θα του πει φύγει από εδώ. Αυτό είναι η τιμωρία του, ρε παιδί. Δεν σου λέω τώρα να παραδολιώσει το ξύλο. Εντάξει, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι θεωρητικά ναι, πρέπει να σε νοιάζει το ίδιο. Άλλο αν στην πράξη ναι, μπορεί, δεν θα γίνει ποτέ μάλλον. Αυτό. Αλλά τέλος πάντων, είναι μια κουβέντα όλη αυτή. Και εγώ αυτό που θα ήθελα να πω στο τέλος είναι. Στο τέλος, όχι εντάξει, στο τέλος. Θέλω να το βάλω κάπου. Ναι, ναι. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω στην ενημέρωση. Γυρνώντας στην ενημέρωση και στην επικοινωνία, και εγώ το βλέπω καθαρά και από το μπασκετικό κομμάτι, ας πούμε. Ότι. Επειδή αυτά τα media γενικότερα που κυκλοφορούν και που υπάρχουν δεν βγάζουν λεφτά. Δεν είναι κερδοφόροι οργανισμοί. Οπότε ουσιαστικά σου πλασάρουν ένα προϊόν που είναι φτιαγμένο για την μέγιστη κατανάλωση και που θα δημιουργήσει το μπούλιο, ας πούμε. Το μπάζ, ας πούμε. Ναι. Θεωρώ ότι πάντα είναι καλύτερη. Δηλαδή, αναγκαστικά όταν κάνεις κάτι και πληρώνεις, ας πούμε, μια συνδρομή σε ένα περιοδικό. Αυτό που παίρνεις είναι καλύτερο. Θα μου πεις, ρε φίλε, δεν έχουν όλοι για να πληρώσουν, ας πούμε, τη συνδρομή. Όχι, ξέρω, ναι, ναι. Να δουν τα παιχνίδια του NBA ή να, ξέρω εγώ, να διαβάσουν αυτό την περίοδο, η οποία πληρώνει τους αναγνώστες. Ναι. Ξέρεις, αλλά η αλήθεια είναι, νομίζω ότι εκεί είναι και μια βασική ξέρεις, πηγή του προβλήματος. Γιατί πλέον οι θεσμοί και παγκοσμίως και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι αρχίζουν και είναι λίγο πιόνια. Οπότε θεωρητικά. Αν είχες κάτι το οποίο θα ήταν πιο ανεξάρτητο και θα μπορούσες εσύ να πλήρωνες μια συνδρομή για να ξέρεις ότι αυτό που πληρώνεις το πάει, ξέρεις, είναι λίγο πιο αντικειμενικά τα πράγματα. Αλλά δεν πρέπει και η ενημέρωση να είναι ελιτίστικη ότι εσείς που έχετε να πληρώσετε παίρνετε ενημέρωση ή άλλοι πάρτε. Εννοείται ότι δεν πρέπει. Όχι, αλλά συνήθως από το εντελώς τζάμπα που καταλαβαίνεις ότι δεν καταλαβαίνεις καν πώς μπορεί να βγάλει κέρδος και αν χρειάζεται να βγάλει κέρδος, ξέρεις ότι θα διαβάσεις bullshit. Αυτό ισχύει. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα είναι να πληρώσω 2 ευρώ ξέρω εγώ, συνδρομή το μήνα σε ένα περιοδικό, είναι καλύτερο από το. Δεν το λέω σαν πρόταση, ούτε σαν λύση. Ναι, ναι. Αλλά το λέω ότι αυτή μπορεί να είναι η βάση του προβλήματος, ναι, ναι. Ας πούμε, στην τελική. Ουσιαστικά. Και μετά βλέπουμε όλα τα κοινωνικά και το. Ξέρεις, το πώς. Εγώ καταλαβαίνω. Εγώ είμαι υπέρνερος καπιταλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο. Εσύ είσαι δεξιός, Αντώνη μου. Εγώ είμαι δεξιός, παιδιά. Μην κοιτάτε τόση ώρα. Σαν τον βιοριστή τον διάσημο. Ποιον? Πώς λεγότανε? Τον Καβάκο. Όχι, αυτός είναι λίγο πιο ακροδεξιός. Ναι, το είμαι σίγουρος ότι από ό,τι κατάλαβα δεν είναι. Μπα. Και αυτό στο βιολί του. Φτάνουμε σιγά σιγά προς τέλος. Κρίμα γιατί αλήθεια νιώθω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ωραία ακόμα. Ναι, παιδιά, είναι πολύ ωραία. Εγώ να πω ότι αυτή είναι μια εμπειρία Howard Stern, ας πούμε έτσι. Μου αρέσει, δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ ψαρωτικό αυτό να μιλάς έτσι. Χαλαρός και λέει το μικροφωνάκι μπροστά σου. Μαζί το κυκλάκι. Θα σας βάλω δύο τελευταία που θέλω να σας πω, ας πούμε, που ήθελα να θίξουμε. Ένα το οποίο θα το προσπεράσω κατευθείαν, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο να το αναπτύξουμε. Έχει να κάνει και. Το επόμενο. Μετά το Φαντάζιο 2. Μετά το Φαντάζιο 2. Θα κάνουμε. Πες το από τώρα για να σκεφτούμε μέχρι τότε. Second Bake 2. Γιατί. Μετά το Φαντάζιο 2. Βεβαίως. Δηλαδή σε 2-3 χρόνια. Το Φαντάζιο 2 τώρα θα βγει καλέ. Το έγραψα. Σύμπλην. Να μιλήσει ο άνθρωπος.
ότι πόσο προσδιορίζεται ο εαυτός μας από την επιτυχία μας στα κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή το πόσο θεωρώ τον εαυτό μου ότι αξίζει με το αν αυτό που λέω έχει 2 like ή 100 like ή ακούγεται ή όχι, γιατί υπάρχει και αυτό. Mm-hmm. Αλλά ας μην το πιάσουμε αυτό. Ένα άλλο όμως που θέλω να πιάσω, γιατί ήθελα να το κλείσω έτσι σε σχέση με το μετέχνιο, είναι ότι πάρα πολύ στα αρνητικά, γιατί υπάρχουν και πολλά θετικά όπως είπαμε σε αυτή την νέα εποχή, είναι της ταχείας κατανάλωσης που έχει να κάνει και με τις ειδήσεις και με οτιδήποτε, ότι υπάρχει λογική του. Με το scrolling, ας πούμε, συνέχεια αλλάζω εικόνες, αλλάζω, θέλω γρήγορα την είδηση, γρήγορα το οτιδήποτε το θέλω γρήγορα. Και μου έκανε εντύπωση το πόσο σε αντιδιαστολή... Το οποίο οδηγεί και σε πιο απόλυτες θέσεις, έτσι. Και οδηγεί πιο γρήγορα, ας πούμε. Αλλά είναι και από την άποψη ψυχαγωγίας, ότι ναι. τρώω και δεν μπορώ να περιμένω, ας πούμε, για να πάρω αυτό που θέλω. Το οποίο έρχεται σε αντιδιαστολή αρκετά με το μετέχνη, έτσι όπως το έβλεπα. Γιατί σαν τέχνη, ας πούμε, αυτό που φτιάχνεται, είναι κάτι το οποίο θέλει χρόνο. Δηλαδή, είναι ένα πλάνο το οποίο θα κρατήσει μπορεί και 2 λεπτά και θα πρέπει να το χτίσει σιγά σιγά και να το δεις μέσα από το διάλογο και πρέπει να αφήσεις το κινητό σου κάτω, δεν μπορεί να σκρολάζει. Θα κάτσεις να το δεις με την ησυχία σου για να μπεις μέσα και σε να δεις πάνω από ένα, νομίζω. Και να δεις γενικά το εννοώ ότι οτιδήποτε θέλει χρόνο, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ το πώς έρχεται σε αντίθεση με κάτι το οποίο πρέπει και καλά να το φας γρήγορα. Το οποίο νομίζω ότι είναι και ένα από τα πράγματα που. Ναι, δυστυχώς είναι. Δυστυχώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το χαρακτηριστικό της εποχής, δηλαδή που ξέρεις ότι θα πάει λίγο άπατο ό,τι και να κάνεις επειδή δεν εντάσσεται κάπου. Ναι, γιατί δεν κρατάει 5 λεπτά. Ναι, γιατί δεν είσαι YouTuber, δεν θα έχει συνέχεια, δεν θα κάνεις ποτέ subscribers. Μπράβο, ναι, δεν θα το πας μαρκετίστικα. Αλλά πάντα όταν λίγο μπερδεύεσαι και τα σκέφτεσαι αυτά και τα σκέφτεσαι τη στιγμή που κάνεις, ας πούμε, post το φαντάζιο ή τους ανώσους και λες για να δούμε πώς πάνε τα views και τα λοιπά. Εκεί λίγο μπερδεύεις και λες γιατί όμως, τι θα έπρεπε να κάνουμε για να σου λέει ένας άλλος ότι ξέρω εγώ, τα πρέπει να τα κάνετε εκείνη την ώρα τα post, να προσέχετε αυτό, να μην βάζετε link. Σου λένε διάφορα τέτοια. Και μετά σκέφτεσαι, ναι, μετά λες δεν κάνουμε όμως αυτή τη δουλειά εμείς. Α, μπράβο. Η δουλειά που κάνουμε εμείς είναι να γίνει η ταινία. Να γίνει το βίντεο, να γίνει αυτό ό,τι είναι. Και πόσο μάλλον να μην το βάζεις μέσα στη ταινία. Δηλαδή, άντε να σου πει μετά κάποιος πώς να κάνεις το post. Η ταινία παραμένει ίδια. Αν όμως μπει στη λογική ότι πώς η ταινία θα την κάνουν να τη δουν περισσότεροι. Κοίταξε, αυτή τη λογική κάθε δημιουργός την έχει, έτσι. Δηλαδή, δεν θέλουμε να κάνουμε μια ταινία η οποία θα απευθυνθεί μόνο πλέον στους φίλους μας. Ναι. Γιατί παλιότερα το κάναμε γι' αυτό τον λόγο. Πλέον έχουμε αποκτήσει κι εμείς την αίσθηση ότι όσο πιο πολύ το δούνε και το μοιραστούμε με περισσότερο κόσμο, τόσο καλύτερα. Όχι για να γίνουμε εμείς γνωστοί, γιατί ποτέ δεν θα κάνουμε από αυτή τη δουλειά. Για να το φτάσεις πιο έξω. Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα κάνουμε. Είναι μια δημιουργία, για να είναι μια δημιουργία μου η οποία. Αν είναι ωραία, καλό είναι να τη δει και άλλος κόσμος. Σωστό. Οπότε εμείς είχαμε πάντα ένα πολύ μικρό πλαίσιο, 1 χιλιάρικο, 2-3 ανθρώπους, που λες ότι, ναι, γιατί όμως να μην το δουν και παραπάνω. Αυτό, ναι, σε αυτή τη λογική θα μπούμε κάπως να το επικοινωνήσουμε. Αλλά και αυτό με κάποια όρια, δηλαδή δεν θα τρελαθούμε. Ναι, αυτό. Το πόσοι θα το δούνε. Δεν είναι αυτό. Υπάρχουν που πάντα λες τα όρια. Δηλαδή, ως που μπορείς να φροντίσεις. Δηλαδή, στο κείμενο πάνω φροντίζεις ότι αυτό δεν είναι σαφές, δεν θα το καταλάβει ο κόσμος. Κάντο έτσι. Ας πούμε, μπας και το καταλάβει. Μετά, άμα θες να το καταλάβει λίγο παραπάνω, μπορεί να αρχίσει να χαλάει το αρχικό σου που ήθελες να είναι πολύ sui generis. Γιατί έχουμε λίγο αυτό στοιχείο sui generis. Ναι, ισχύει. Ότι υπάρχει μια αυθεντικότητα, ένα αυτισμός, κάτι υπάρχει. Αυτό ξέρουμε να το κάνουμε, το κάνουμε έτσι. Ναι, βελτιωνόμαστε. Δηλαδή, για να το δει παραπάνω δεν είναι. Αλλά είναι, ναι, αυτό υπάρχουν τεχνικές για να το κάνουμε λίγο πιο popular ό,τι κάνουμε. Πολλές τεχνικές. Ναι, ναι. Ακόμα και το Instagram να δουλέψουμε πιο πολύ και όλα αυτά και μπορούμε να το επικοινωνήσουμε πολύ περισσότερο. Επίτηδες, όχι επίτηδες, ούτε το χρόνο έχουμε, ούτε είναι αυτό που θέλουμε πάρα και πολύ. Και με καλή καρδιά να μπεις να το κάνεις, υπάρχει μια στιγμή που λες, τι κάνω τώρα, γιατί δεν, να δεν το με κάνω, ενδιαφέρει αυτό. Ναι, αυτό. Αλλά σε αυτό που έλεγες, δηλαδή εγώ όταν είδα το πρώτο βίντεο, ας πούμε, το δικό σας, λέω, πάρε φίλε τώρα, τι κάνανε, τι είναι αυτό τώρα εδώ. Ξέρεις, και μετά όταν βλέπεις το δεύτερο, το τρίτο, αρχίζεις και καταλαβαίνεις λίγο, μπαίνεις στο κλίμα, ρε παιδί μου, το τι γίνεται. Οπότε πρέπει σε κάποια πράγματα, αυτό το κλασικό χρόνο, που λέμε, ναι, πρέπει να δώσεις το χρόνο, δηλαδή πρέπει να δώσεις είναι το χρόνο. Είναι κάτι που δεν γίνεται πια όμως. Ναι. Αυτό που είπες, Δομήνικε, ο κόσμος είναι λίγο της γρήγορης κατανάλωσης και της συνέχειας. Ναι. Δηλαδή όταν ήρθανε τώρα και τελείωσε το Φαντάζιο 1 και τους άρεσε σε πολύ κόσμο, όλοι ήτανε άντε πότε θα βγει το επόμενο ή γιατί δεν το κάνετε σειρά. Δεν μπορούμε ρε παιδιά, δεν μπορούμε, δεν είναι η δουλειά μας. Ναι. Ξέρεις ότι αυτό θέλει πολλή δουλειά. Εσείς που είσαστε του κινηματογράφου, γνωρίζετε πόση δουλειά θέλει για να βγει. Όχι μόνο αυτό, θέλει να πάρεις, θέλει να πάρεις και μια απόφαση ότι μπαίνω στη λογική συγγραφή σεναρίου και για δουλειά σειρά και αρχίζω και την τρέχω στις πλατφόρμες και στα κανάλια κτλ.
Και το σκεφτήκαμε και είπαμε ναι, πάμε να το κάνουμε. Και μετά από λίγες μέρες είπαμε όχι. Αυτό. Καλά, και εσείς γενικά έχετε παρουσία χρόνων και σταθερή, δηλαδή βγάζετε λίγο. Μία φορά το χρόνο κάτι θα βγάλουμε. Ναι, και λίγο πιο ωραία. Και λίγο πιο ωραία. Ναι, εντάξει. Ωραίο θα ήταν, ρε παιδιά, να είχαμε έναν παραγωγό να μας πει: Κατερίνα, γράφε μόνο. Αντώνη, κάνε αυτό. Συμπληρώστε. Ότι είναι σε λεφτά εδώ. Και, ναι, και ότι άμα τα γράψετε, θα σας τα γυρίσω, θα κανονίσω τους χώρους, θα κανονίσω τους χρόνους και να είμαστε εμείς στη φάση. Πάω να το κάνω. Είναι αλλά... Μετά θυμάσαι ότι ένας λόγος που το κάνεις δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα που θες να πάει παρά έξω, είναι και ότι αυτό είναι το χόμπι σου. Ναι. Οπότε, άμα αρχίσουν, ας πούμε, και διαδικασία. Άμα δηλαδή ξαφνικά πούμε ότι για να γίνει serial και να υπάρχει επιτυχία. Ξαφνικά πρέπει, ας πούμε, να μην ασχοληθούμε καθόλου με τη σκηνοθεσία εμείς. Δεν θα μας αρέσει. Ναι, ή να πάρουν το σενάριο και να πούνε αυτό θα γίνει λίγο πιο pop άμα το κάνουμε έτσι, αυτό θα γίνει λίγο πιο έτσι. Ούτε δεν θα είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε. Συμφωνώ. Το οποίο δεν είναι κακό. Μπορεί να το πάει σε άλλα levels. Δεν θα σε γεμίσει εσένα το ίδιο. Αλλά δεν θα είναι το χόμπι σου πια. Ναι, και θα το χόμπι σου και θα είναι μια άλλη δουλειά. Αυτό, ναι. Και δεν λέμε όχι, σου λέω είπαμε ναι και το πήραμε πίσω μετά από λίγες μέρες φάση. Για πού να μπλέκουμε. Ξέρεις. Ναι, ναι. Δεν είμαστε και τόσο ambitious. Συμφωνώ. Πώς λέγεται. Σημαντικό. Φιλόδοξοι. Φιλόδοξοι. Δεν είμαστε τόσο φιλόδοξοι με αυτό που κάνουμε. Πλέον θέλουμε να βγάζουμε συμπεράσματα για όλα τα πράγματα και έρχεται αυτό και σε αυτό που έλεγε ο Αντώνης πριν σχετικά με τις ειδήσεις και σε αυτό που λέμε τώρα, ας πούμε, σχετικά με. Το τι βλέπω, ας πούμε, τι αξίζει να δω κλπ. Γιατί είναι τόσο μαζική, ξέρω εγώ, η παροχή ειδήσεων ή βίντεο ή σειρών ή ταινιών κλπ. Που δεν παίρνεις το χρόνο να καταλάβεις τον άλλο, να καταλάβεις, ας πούμε, τι διαβάζεις, να καταλάβεις τι βλέπεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή, το έβλεπα άλλο τέτοιο σε αυτό που είχες γράψει τις προάλλες που μπαίνει κάποιος φίλος, ξέρω εγώ, και λέει «Α, ξέρω εγώ, γι' αυτό τότε δεν είχες γράψει». Που είχες γράψει ακριβώς γι' αυτό το θέμα. Και λέω «Ρε φίλε, είναι πριν δύο post, ξέρεις». Μα δεν θα μπει καν στην «Ναι», δεν το λέει. Και μου λέει «Α, μου λέει, στείλ το μου το link». Μα του λέω «Μπαίνεις, κράζεις». Δηλαδή και λες ότι μετά, α, καλά στείλ το μου ρε φίλε. Και λέω, δηλαδή η λογική, δεν η χρονική σειρά δεν πρέπει να είναι έτσι. Πολύ και το, υπάρχει πολύ και το για να λες αυτό, άρα λες και το άλλο. Ναι, μπράβο. Και σε βρίζω και για το άλλο που υποθέτω ότι λες. Ναι, μπράβο. Ναι. Όχι ότι δεν το έχω κάνει πολλές φορές και εγώ. Εντάξει. Σε σχόλια, σε συντηρητικούς, ας πούμε. Όλοι υποπίπτουμε σε αυτό, όλοι υποπίπτουμε. Δεν το κάνω. Αλλά αυτό είναι το κλασικό που λέμε, ας πούμε, σε κάποιες σειρές. Εγώ το λέω για το Wire, που είναι η αγαπημένη μου σειρά. Ποια σειρά είναι η αγαπημένη μου σειρά? The Wire. Ναι. Που λέω ότι είναι αργό, είναι τέτοιο. Ξέρεις, μην το παρατήσεις, ρε φίλε. Δώσε το χρόνο, κάτσε να το δεις προσεκτικά και θα κερδίσεις, δηλαδή. Μην το. Ξέρεις, κάποια πράγματα πρέπει να τα προσέχεις. Κάποια πράγματα πρέπει να δεις ένα και δύο και τρία και πέντε και δέκα επεισόδια και μετά θα καταλάβεις. Εντάξει, δηλαδή, να σε πω. Η καλή τέχνη επιβιώνει. Βρίσκει τον τρόπο και επιβιώνει. Δεν είναι, θα μπορεί να χάσει εκείνο των ημερών, τον διαγωνισμό των ημερών, αλλά επιβιώνει. Άμα είναι κάτι καλό, ρε παιδί μου, όποιος το δει, όπως και το καλό φαγάδικο. Όποιος φάει, θα πει στους άλλους: έφαγα και ήταν ωραία, ρε παιδί μου. Αυτό δεν ξεγράφει. Αλλάζουν οι τρόποι όσο εξελίσσεται ο κόσμος, εξελίσσονται οι πληροφορίες, ο τρόπος που τις λαμβάνει, ο τρόπος που τις διαχειρίζεται. Παιδιά, ούτως ή άλλως νομίζω ότι βιώνουμε έτσι μια μετάβαση. Από το πολύ αρχαίο που ήμασταν εμείς στη δεκαετία του 90 μέχρι τώρα που είμαστε 2020 που είναι πολύ ξέφρενα τα πράγματα σε όλα τα... Ναι, ναι. Και μετάβαση χωρίς, χωρίς οπότε, παιδεία αυτό, χωρίς να το έχουμε είπαμε ότι guidelines. Κάπως, ναι, κάπως το φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή, οπότε βλέπουμε και τις ανάγκες της εποχής, πώς μαθαίνει η εποχή και ο κόσμος να συμπεριφέρεται, τι του αρέσει πια, πώς μαθαίνει να του αρέσει. Είναι μεγάλο. Δηλαδή, αν μαθαίνει να του αρέσει το constant, το συνεχές, το έτσι, το αλλιώς, το πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Άμα συνηθίζεις κάτι. Ο Λαμπρόπουλος στον Αντένα, ρε παιδιά. Αυτό. Δηλαδή. Αυτά. Δηλαδή. Α, okay, ναι, θέλω να πω, μαθαίνει ο κόσμος τι πρέπει να του αρέσει, κάπως του τα δίνουν. Κάπως... Εντάξει. Okay, αυτά είναι τώρα. Κάποια πράγματα όμως, όταν είναι καλά, αυτό που λέει ο Αντώνης. Δεν μιλάω πάντα για τα δικά μας. Για εμένα είναι καλά, τα αγαπάω. Αλλά κάποια πράγματα που είναι καλά, ας μην έχουν συνέχεια, ας μην έχουν τη ροή που υπάρχει πλέον, τη γρήγορη, θα μείνουν, θα κάνουν τη δικιά τους καριέρα. Θα και... κάνουν μια δεύτερη ζωή κάποια φορά. Κάποια στιγμή είναι... Ναι, μπορεί. Αλλά αξίζει να το λέμε, γιατί αυτό είναι το θέμα, ότι γιατί μπορείς να το βάλεις, αν το πεις στο μυαλό του άλλου, ότι κάτσε, μήπως το κάνω, μήπως
δεν σκέφτομαι πολύ για να δω κάτι. Με κουράζει γρήγορα και το πετάω, δεν του δίνω ευκαιρία. Οπότε... Μήπως συνηθίζω να βλέπω κάτι και βλέπω μόνο, καταλήγω να βλέπω μόνο αυτό. Οπότε να ακούσει το συλλογισμό μπορεί να φτάσει πιο γρήγορα σε πράγματα τα οποία θα του δώσουν χωρίς να το έκανε μέχρι τώρα. Hopefully θα βρεθεί να σου πει όχι, εγώ έκατσα και το είδα, δες το. Ναι, καλά, ναι, σίγουρα. Όπως το έχουμε κάνει, ας πούμε, μέσα από το κύκλο. Το παλιότερα το κάναμε με άλμπουμ, ξέρω εγώ, με μουσικές που λέγανε το άκουσα το τελευταίο άλμπουμ, δεν μου άρεσε. Σου λέει, άρεσε, ξανάκουσα το μια φορά. Ναι. Μετράει πάρα πολύ. Άμα έρθει από κάποιον, δηλαδή, πράγμα να πιστευτείς, μετράει πολύ. Άλλο ένα πράγμα που δεν γίνεται. Πια δεν ακούμε άλμπουμ. Και πάμε. Δεν ακούμε. Δεν ακούμε άλμπουμ. Και... Δεν ακούμε άλμπουμ. Γι' αυτό θα πρέπει να ακούτε την εκπομπή που κάνετε. Α, ναι, να πούμε αυτό πριν. Πείτε το, παρακαλώ, όλοι. Έχουμε μια φοβερή εκπομπή η οποία παίζεται στο Μεταδεύτερο. Είναι ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο που έγινε από ανθρώπους της ΕΡΤ μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ τότε. Υποθέτω θα ήταν από το δεύτερο πρόγραμμα και γι' αυτό θα λέγεται Μεταδεύτερο. Δεν τους έχω ρωτήσει ποτέ. Και κάνουμε την εκπομπή Νύχτα Στάσου. Εγώ, η Νινίτα και ο Νίκος ο Μούσιας. Κάθε Κυριακή τα μεσάνυχτα. 2 ώρες και το ίδιο κρου αλλά χωρίς την Ινίτα κάνουμε κάθε Παρασκευή στις 5 την πτήση 202. Αυτές το οποίο στις είναι αντίστοιχη σαν τίτλος κάτι... Είναι το πτήση 201 της Λένας Πλάτωνος. Α, okay. Και επειδή ο Νίκος την είχε ξεκινήσει αυτήν την εκπομπή και επειδή είναι λάτρης της Λένας την είχε ονομάσει πτήση 202. Okay. Αυτό. Και είναι, ναι, είναι εκπομπές που βάζουμε μουσικές και κάνουμε χαζολόι. Ωραία. Να μπείτε να τις ακούσετε. Πιο πολλοί μουσικές βάζουμε και λιγότερο χαζολόι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ακούμε μουσικές. Για εμένα. Δηλαδή είναι το πιο σημαντικό πια, δεν ξέρω. Ναι, βίντεο βλέπουμε πάρα πολλά. Και συγκεκριμένα και εγώ και η Νινίτα και ο Νίκος έχουμε ότι η γνωριμία μας έγινε στη βάση της μουσικής, το ότι συζητάγαμε για τραγούδια, θυμόμασταν τραγούδια και τέτοια. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Ναι. Ισχύει. Για να κάνεις παρέα με έναν άνθρωπο. Ισχύει πολύ. Ταιριάξαμε σε συναυλία του Λεωνίδα Καβάκου και οι τρεις. Άλλοι. Ναι. Ισχύει. Οι τρεις μας μαζί. Οι δύο μας ήμασταν και ο παλιότερα. Έτσι, ναι. Δυνατό. Ταιριά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν μεγάλη μας τιμή και χαρά που σας είχαμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε τα παιδιά πίσω από τις κάμερες. Ήθελες να το πεις μια φορά. Που κάνει την πραγματική δουλειά. Αγαπημένο μας. Άσχημα είναι αυτό να το λέω. Σας ευχαριστούμε. Περιμένουμε το Φαντάζιο 2 και ό,τι άλλο. Όποτε όμως με το χρόνο σας. Περιμένετε. Εσείς περιμένετε. Αντώνη, μην λες έτσι. Και ελπίζουμε, ξέρεις, στο μέλλον θα σας ξαναέχουμε για να συνεχίσουμε με άλλη θεματολογία ή με παρόμοια θεματολογία. Έχουμε. Με Πασχετική θα έχει βρει τον τρίτο γκότο. Αντώνη. Με μεγάλη χαρά θα έρθω. Εγώ θα μιλάω για το Φάνη Χριστοδούλου, παιδιά. Γιατί αυτά έχουμε μάθει εμείς. Για το Φάνη και. Που είναι και τη μόδα να το λένε όλοι πια το πιο ολοκληρωμένο ταλέντο που πέρασε από την Ελλάδα. Μόνο για το Φάνη. Ξέρετε κάτι, παρακολουθεί από τα παρασκήνια από πίσω. Ναι, αλλά ό,τι αναφέρεται σε άτομα που ξέρω. Αλλά ότι είναι μόδα το να λένε όλοι πια ολοκληρωμένο ταλέντο χωρίς να τον έχουν δει ποτέ να παίζει. Επειδή το είπε παλιά ο Συρίγος, το είπε ο Σκουντής, το είπε ένας άλλος. Εμείς εκεί έξω από το γήπεδο ήμασταν, παίζαμε, βλέπαμε και τους παίχτες να παίζουν. Εντάξει, όπως και να έχει. Σημαντικό δέσιμο. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μας και τιμή μας και όποτε θέλετε εδώ είμαστε να ξανάρθουμε να κάνουμε παρέα. Τέλεια. Shake and bake. Shake and bake. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in the choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci back.